Sorry. Τσιπέμε Titan. Καλημέρα σε όλα τα καλά και όμορφα παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα. Και να μην κλάνετε όλη μέρα. Λοιπόν. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να είστε όλοι όμορφοι και όλοι υγιείς. Αχιλέα, καλημέρα, καλέ μου φίλε, πώς είσαι? Ελπίζω και εσύ να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε και ρουκέτα σήμερα, παιδες. Πάμε, Titan. Ωραία. Έχει live ο It's Only. Ο live σήμερα νομίζω ότι θα κάνει. Ο It's Only θα κάνει live. Θα πρέπει να κάνει live κανονικά και με τον νόμο σήμερα. Και αύριο θα έχει το ωραίο το βίντεο κλιπ. Το οποίο θα είναι γαμάτο. Γεια σου, συνονόματε, τι κάνεις? Λοιπόν, πάμε για υπηρεσία στο Reform. Όλα και το πικιό, Λοιπόν, ξέρω ότι δεν έχω πει πάρα πολύ Minecraft τελευταία, αλλά η αλήθεια είναι ότι μπαίνω στο Reform γιατί θέλω πολύ να μείνω στην ομάδα του EMS του Reform και απουσίασα και περίπου κάνα μήνα. Απουσίασα παιδιά για κάνα μήνα από εκεί πέρα, οπότε καταλαβαίνετε. Αν θα κάνω live Nintendo Switch, ελπίζω τον Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο ελπίζω να κάνω κανονικά και με τον νόμο. Σε ένα νέο game. Ή να παίξουμε κάνα Zelda ρε παιδιά, έχουμε πολύ καιρό να παίξουμε κάνα Zelda. Στο βίντεο του αύριο θα έπρεπε να λέω εγώ πάμε Titan, δεν μου το ζήτησε, οπότε... Τόνια Κοβάτσου, μη βρίζεις κοπέλα μου ή άντρα μου ή ότι είσαι, οπότε φάει ένα time out από το YouTube. Και sorry κιόλας, να μου το. Α, ωραία. Λοιπόν, πάμε να μπούμε και να παίξουμε. Να δούμε τι γίνεται στον Reform σήμερα. Όπου παιδιά τη Δευτέρα ανοίγουν και τα σχολεία. Πάντως νομίζω χαλαρωτικό Minecraft θα έχουμε αύριο πρωί παιδιά. Λοιπόν. Επίσης παιδιά, εάν είδατε το event της Sony εχθές, έχω ανεβάσει, είναι στο κανάλι μου απάνω και είναι πάρα πολύ ωραίο, κάνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Δείξανε πάρα πολύ ωραία πράγματα, αλλά νομίζω θα προσπαθήσω να ανεβάσω ένα σχετικό βίντεο και εγώ αύριο. Όπου θα εξηγώ κάποια πράγματα. Δεν μπαίνω στο κανονικό Emerald. Α, ακούστε λοιπόν να δείτε παιδιά το τι συμβαίνει με τον κανονικό Emerald. Ακούστε. Ο κανονικός Emerald αύριο Σάββατο ξεκινάει το wipe. Με δύο λόγια θα μπει σε beta φάση, το οποίο σημαίνει ότι ο Emerald θα μπαίνει μέσα κόσμος με άπειρα λεφτά και με άπειρα όπλα για να κάνουν ένα stress test, δηλαδή για να δουν το πόσο αντέχει ο server. Το οποίο σημαίνει ότι στο κανονικό Emerald είμαστε στην τελική ευθεία που τα πράγματα που θα αλλάξουν. Και ελπίζουμε ο παλιός Emerald να έρθει στις παγιές του δόξες. Αυτό ελπίζουμε όλοι μας, γιατί τον αγαπάμε πάρα πολύ τον Emerald 1. Και δεν ξέρω αν αύριο θα μπω εγώ στο stress test. Δεν είχα μπει στο Reformed. Ηλία, εγώ μπήκα το πρωί, όλα κομπλέ. Ήτανε ωραία φίλε, ωραία. Αλλά το stress test του Emerald 1 θα είναι αύριο Σάββατο. Δηλαδή θα τον κλείσουν αυτόν τον Emerald τον οποίο ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Θα ανάψουν τον καινούριο και θα κάνουν stress test. Τι θα αλλάξει στον Emerald? Στον Emerald τον κανονικό παιδιά θα αλλάξουν τα πάντα. Όλα.
Θα είναι, ουσιαστικά θα είναι ένας νέος ολοκέντρικος σερβερ από την αρχή. Το, η πιο σημαντική αλλαγή που θα κάνουν είναι ότι θα υπάρχει double job, όπως και στον Reform. Οπότε αυτό εμένα μου αρέσει, γιατί ίσως να μπορέσω να ανοίξω στον Emerald τον κανονικό κάποιο customs επιτέλους, ή να ανοίξω κάποια δικιά μου μαφία, ίσως, αν και νομίζω ότι δεν μου επιτρέπεται να είμαι στο ECAV και να είμαι και criminal. Αλλά όπως και να έχει, εγώ θέλω να κάνω κάτι για να βοηθήσω την πόλη, όχι για να καταστρέψω πράγματα. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά νομίζω ότι είμαστε στην τελική ευθεία που ο Emerald που θα πάρει το μεγάλο το update. Οπότε λοιπόν, πάμε να δούμε. Τι ώρα θα ανοίξει ο Hitman? Ο Hitman νομίζω θα ανοίξει 4 και 10, όπως πάντα. Και φυσικά θα είμαι δίπλα του να τον βοηθήσω, κουλουπού, 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 έτσι. Αχιλέα μου, και εγώ αυτό ελπίζω στον Emerald το κανονικό να έχει τον παλιό κόσμο τον οποίο είχε. Χίλιες φορές να τους δώσεις ένα πεντάρικο να ανοίξεις μαγαζί παρά να μπεις σε κάγκ, επειδή είσαι γιατρός, όντως. Ναι, δεν είμαι εγώ του criminal και να απειλώ κόσμο, ρε παιδιά. Δεν ξέρω. Μπορεί να το δοκιμάσω καμία μέρα, αλλά δεν ξέρω. Από Δευτέρα τι θα γίνει με τα live? Επειδή οι πρώτες εβδομάδες των σχολείων θα είναι χαλαρές και δεν θα κάνουν πάρα πολλές ώρες, εγώ λέω να συνεχίσω κανονικά να τα κάνω πρωί, και όποιος τα βλέπει βλέπει. Αργότερα δεν ξέρω το τι θα γίνει μετά όμως. Νομίζω ότι θα υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός και μπορεί να έχουμε θεματάκι. Δεν ξέρω. Οπότε πάμε. Για να, παιδιά, μπήκα το Discord να μπω. Επίσης, sorry που δεν έχω μπει στο Minecraft και πάλι το λέω, αλλά είχα πάρα πολύ καιρό να παίξω στον Reform και δεν θέλω να με πετάξουν έξω από το EMS. Οπότε δίνω παρουσία εκεί να κάνω μερικές υπηρεσίες. Ελπίζω να με καταλαβαίνετε. Και το Steam. Δεν καταλαβαίνω γιατί το Steam θέλει, το 5M θέλει το Steam για να δουλέψει. Hitman στις 4 και 10, και 10 παιδιά, στις 4 και 10. Γιατί δεν έκανες βίντεο από τη γέννα της Ναταλούδη? Γιατί, να σου πω κάτι, ούτως ή άλλως ανέβασε ο Hitman. Οπότε μερικές φορές μου κάνετε παράπονα ότι βλέπετε κάποια πράγματα δύο φορές. Αλλά από την άλλη όμως είναι και το γεγονός ότι δεν υπήρχε κάποιο ξεχωριστό content με μένα. Κάτι που έκανα εγώ ξεχωριστό που δεν είχε δύο Hitman. Γιατί όλα τα πλάνα ήταν μαζί με εμένα και τον Hitman. Οπότε δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που βοήθησα τον Hitman στο να κάνει ένα καλό βίντεο. Η Ναταλούδη είναι αστυνόμος και πράσινη μαφία στον 2, μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, πετάω την ρουκέτα μας. Μποξάκι, παιδιά, δεν έχουμε. Μποξάκι δεν έχουμε, παιδιά, σήμερα. Νομίζω ότι τα μποξάκια μας τελείωσαν. Λοιπόν, οπότε μποξέκι από Δευτέρα. Οπότε πάμε όπως είμαστε, παιδιά. Ωραία, είμαι έτοιμος. Κάτσε να μπω και στον ασύρματο να δω μήπως είναι κανείς μέσα.
Πώς βάζεις αυτό το φόντο, είναι κόλπο του OBS. Το OBS σου επιτρέπει να βάζεις διάφορα φόντα από πίσω. Καλημέρα σας. Καλά, καλά. Για πάμε ρε παιδες μου, για πάμε στο game. Κάτσε να ανάψω το 5M. Θα πατήσω ένα pause. Και πάμε ρε παιδιά να δούμε το τι θα κάνουμε και πώς. Ω, Κωστά! Κώστα, νόμιζα ότι σε είχα βάλει. Στέλνε μου μήνυμα στο Discord. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα μου, αλλά στείλε μου μήνυμα στο Discord όπως και δίποτε, φίλε. Το wipe θα ολοκληρωθεί, νομίζω, μέσα στο Σαββατοκύριακο, παιδιά. Έχω την εντύπωση. Μέσα στο σουκού, νομίζω ότι το wipe θα ολοκληρωθεί κανονικά και με τον νόμο. Στον ένα θα μπω σήμερα το απόγευμα μαζί με τον Hitman. Θα κλείσουμε, θα κάνουμε ένα διάλειμμα και μετά αυτό. Στον ένα μετά, ο ένα ακόμα επειδή είναι... Βασικά σήμερα δεν ξέρω το τι παίζει με τον ένα και δεν ξέρω αν ο Hitman αν θα κάνει κάνουν καλά. Είχε πει ότι θα κάνει. Αλλά αν ο ένα είναι σε διαδικασία που τον δοκιμάζουν, ίσως και να μην μπει. Καλησπέρα στον Παναγιώτη τον Χατζίδη. Πάμε τώρα, φίλε μου. Παναγιώτη Χατζίδη, μη σπαμάρεις, φίλε μου. Γεια. Σε αγαπώ και εγώ πάρα πολύ, αλλά μη σπαμάρεις τόσο. Okay. Οπτόλης, πες ένα καλό, πάμε Titan. Πάμε Titan! Α, χθες είπα ότι θα κάνει κανονικά live, οκ. Okay. Σε ευχαριστώ, φίλε μου, Λιάνγκουρα. Πάμε, Τάιταν. Έλα, μπες μέσα. Και με την νέα μου τη στολή. Α, ωραία, έχω τη στολή μου έτοιμη. Πω, τι κούκλος είμαι, πόσο λατρεύω αυτή τη στολή, ρε παιδιά. Είναι η αγαπημένη μου στολή όλων των στολών. Παιδιά, μην ξεχνάτε και τα σπελάκια γεμίσουν τα πυραβλάκια. Γεια σου, ρε Μικιό. Μικιό θα παίξει Minecraft αύριο πρωί. Τι ωραία στολή, ρε φίλε. Τι όμορφη στολή είναι αυτή. Έλα, πάμε. Κάτσε, πάμε στον καράζ, θα σου βγάλω άλλο. Ωραία, Μικιά. Καλημέρα, παιδί. Καλημέρα, συνάδελφε. Καλημέρα, καλησπέρα. Καλημέρα, καλησπέρα. Πώς είσαι? Καλά, μωρέ. Εντάξει, καλά.
Εγώ λίγο πιασμένο ξύπνησα, αλλά εντάξει. Και εγώ ξύπνησα, και εγώ λίγο πιασμένο ξύπνησα. Όπα, αρχίσαμε. Ναι, 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 φωτιά έχουν πέσει, να ξέρει, ρε. Α, ωραία. Σε προετοιμάζω. Οκ, okay, πάω. Θετικό. Ακόμα δεν μπήκα, παιδιά, κλείσει κατευθείαν. Πρόσχε μόνο γιατί είναι περίεργο μέρος εκεί πάνω λίγο. Πόσα χρήματα, πόσα χρήματα αξίζει το PC μου. Το PC μου αξίζει, αξίζει αρκετά. Και θέλω να πάρω και μια νέα motherboard για το PC, για να βελτιώσω τις επιδόσεις ο λίγον τι παραπάνω. Αλλά το PC μου είναι ακριβό. Το PC μου πρέπει να κοστίζει, θα έλεγα, κοντά στα 2 χιλιάρικα, με όλον τον εξοπλισμό απάνω. Δηλαδή και με τον video editing, τον εξοπλισμό, σίγουρα κάπου στα 2 χιλιάρικα εκεί. Πάμε, Τάιταν! Παιδιά, σήμερα ορκίζομαι, δεν θα κοπαρίσω σε κολόνες. Παναγία μου, ψηλά που είναι. Δεν βλέπω τίποτα. Oh shit, oh shit. Oh shit, 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 shit. Για να δούμε. Τελευταία. Όπα, παιδιά, ξέχασα να κάνω κάτι το σημαντικό. Αμάν, αμάν, αμάν. Περίμενε, περίμενε. Ξέχασα, παιδιά, να κάνω κάτι το σημαντικό. Μισό λεπτό. Κάτι το πολύ σημαντικό. Να βάλω το live στον Discord του Emerald. Παιδιά, μισό λεπτό. Ξέχασα αυτό να το κάνω και αν δεν το, δεν το κάνεις αυτό. Λοιπόν, Emerald. Sorry, παιδιά, πρέπει να το βάλω εκεί το live να φαίνεται. Sorry. Μισό λεπτάκι, παιδες μου. Αλλά live στο ψαλό. Sorry, παιδιά. Οκ, okay, έτοιμος. Sorry, παιδες μου. Yeah. Λοιπόν, πάμε. Στην πρώτη τελευταία πήγες ή στην τελευταία?
Τι ανακοίνωση. Κουβάς, με σκουπίδια, κουβάς. Παιδιά, όσοι στη YouTube, ελάτε και τρόπο, ελάτε να δυναμώσουμε και στο τρόπο. Πάμε, Titan. Παναγία μου. Δεν βλέπω τίποτα εδώ. Χαμός αποκλείσει ρε παιδιά σήμερα, τι γίνεται. Της πόβεις το κάγκελο παντού. Όπα, μισό λεπτό παιδιά, όπα, εκεί είναι, εκεί είναι, εκεί είναι. Μάλιστα. Ναι, 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 εγώ είμαι. Βγαίνω, βγαίνω. Είναι το stream. Είναι αυτό. Αυτό είναι το καινούριο μου green screen stream. Αυτή η γκουμούτσα εδώ από την Ελκάτο. Παναγία μου. Είναι ασύγκροτο. Δεν σηκώνεται. Θεέ μου. Αυτό το πράγμα εδώ. Ρε συνάδελφε, συγγνώμη. Έπρεπε μια στιγμή να σηκωθώ. Και είμαι εκεί μπροστά από δύο πτώματα. Ελπίζω να μην πεθάνανε.
Κύριε! Καλά πάει αυτός, έπινε. Ουφ! Μπήκε ο Ντίζας! Γεια σου, ρε Ντίζα! Όπα! Για να δούμε. Παναγία μου, γίνεται χαμός αποκλείσεις και δεν είδα... Συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά έπρεπε να σηκωθώ. Γογουλίνη μου, τι κάνεις! Ευχαριστώ που ήρθες, Γογουλίνη! Ω, πάω στην πρώτη τελευταία. Έλα να με σηκώσεις, γιατί μόλις σκοτώθηκα από έναν μπάμια που είχε αφήσει το αμάξι του μέσα στη μέση. Ο μπάμιας! Ναι. Είμαι σε ένα... τούνελ. Όχι, θα με κλέψει ο πούστης! Μη με κλέψεις, θα σε πάρει διάλος. Θανάση μου, καλησπέρα φίλε μου. Θα κλείσει σήμερα. Κάτσε ρε παιδιά, αν θα κλείσει σήμερα ο παλιός ο σερβερ, πόσο It's Only θα κάνει live. Πω, έλα γρήγορα σε μένα, σε παρακαλώ να μην πεθάνω και έχω ένα σωρό χαράματα απάνω μου, σε παρακαλώ, έλα. Οπότε σήμερα θα είναι το τελευταίο stream στον Emerald των κρατών κανονικό. Θα ζήσω. Συνάδελφε, είσαι καλά? Ωπα, συνάδελφε του, πώς έβγες έτσι? Άσε μας ρε φίλε, άσε μας ρε φίλε που αφήνεις το αμάξι σου μέσα στη μέση ρε φίλε, άσε με ρε φίλε. Έφαγα μία τούμπα, είδα τον ουρανό σφοντήλι ρε, εξαιτία σου ρε. Τι τα αφήνεις μέσα στη μέση ρε μπρο, τι θα κάνουμε εμείς ρε μπρο. Δεν μας λυπάσαι ρε μπρο. Σε όλη την πόλη πάμε, από εδώ και από εκεί, και εσύ αφήνεις το αυτοκίνητό σου μέσα στη μέση. Γιατί ρε μπρο. Σου λέω, αφού δεν έλα, το έκανα repair, το έκανα repair. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου. Λοιπόν, okay. Εγώ τώρα την μηχανή πώς θα τη βγάλω από εδώ πέρα. Συγγνώμη, θες, παίρνω να θυμίσουμε. Δεν θε, μη μου δίνεις λεφτά, εντάξει. Τη μηχανή μου από εδώ να βγάλω. Συνάρεθε, μπορείς στις κλίσεις, ενώ, ρε. Πήγαινε στις κλίσεις, είναι συνάδελφε, ναι. Θα μου πεις αφημί. Αφημί, θέλω να κάνω και ένα story. Όχι για εσένα, μην αγχώνω. Έλα, αφημί. Περίμενε. Κάτσε να σπρώξω λίγο τη μηχανή μου εδώ πέρα. Έλα. Έλα. Α! Ανέβηκα! Ανέβηκα, φύγε. Έλα, φύγε. Φύγε λίγο, μπρο. Μισό.
θα βγω από εδώ πέρα όμως. Το όνομά σου, Σούζα πάρτο, Σούζα. RDG Titan. Χάρη κύριε RDG Titan. Yes! Ωραία, 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 τζι παιδιά, τζι, πάμε, 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 λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν. Πω, πω, χαμός αποκλήσεις. Γογό, Αχιλέα, βλέπετε, εδώ αποκλήσεις, γίνεται της πόπης, δεν προλαβαίνουμε ούτε να αυτόσουμε. Έχεις πάει στην πρώτη τελευταία, είναι... Ναι, πάω όμως. Μετά το wipe, αν θα πάω στον Emerald Universe, βεβαίως, ναι. Νομίζω ότι οι devs ότι έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στο νέο server και θέλω πολύ να δω το τι γίνεται και το τι σημαίνει. Και εξάλλου θα χρειάζονται εκαβίτες 100%. Φιτή. Καλημέρα κύριε, και δεν είμαι εκαβίτης, είμαι γίμες. Πάμε Titan. Είχαμε εδώ κάποιο θύμα. Ναι, αλλά έφυγε, εξαφανίστηκε. Έφυγε, εξαφανίστηκε. Α, ωραία. Εντάξει. Καλή συνέχεια. Επίσης. Θέλει τίποτα να φάτε. Όχι, είμαι κομπλέ. Να είσαι καλά, φίλε μου. Okay, καλή συνέχεια. Αχ, θεούλη μου. Και πέμπε Τέιταν! Πάντα εγκομμένη ως ντίβα σε ψάχνει ο Μάμπα. Παιδιά, θέλουμε άλλα 5.000 κασπελάκια για το παίξι. Κάντε κασπελάκια να μπούμε στο το παίξι. Και πάμε Titan. Πάμε, παιδιά, πάμε. Πολλά κασπελάκια. Κάντε κασπελάκια, σπάστε τα κασπελάκια. Οπ, να τη φανς. Οπα. Μισό λεπτό γιατί ένα παιδί εκεί πέρα έχει πέσει και δεν τον... Για να δω. Όλους τους μπλε βρε του σε φέρνεις εσύ. Έλα από εδώ. Ωραία. Ας το κάτω. Ωραία κύριε Παλακρέ, αφήσ' τον κάτω please. Αφήσ' τον κάτω. Μπράβο, ωραία. Κάντε λίγο άκρη για να τον εξετάσουμε. Ένα, δύο. Σήκω βρε. Ένα. Δύο. Είστε καλά, καλά μου κύριε. Πώς είστε κύριε. Καλά είμαι κύριε Titan. Ωραία. Χαίρομαι που είστε καλά. Ας είναι καλά ο κύριος Φαλακρός από εδώ πέρα που σας έφερε. Να είστε καλά κύριε Titan. Πολύ καλός κύριος. Πάμε Titan. Πάμε Titan. Πάμε.
Πόπου αμαξάρα! Πάμε! Τι αμαξάρα είναι αυτή του διαβόλου! Πες το, πες το! Πάμε! Τέιτεν! Με ξέρετε, Τέιτεν! Σ' αρέσει πολύ! Ναι, ναι, υπέροχο, πόπο! Θες να την πάρεις μια βόλτα? Όχι, 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 όχι. Έχω να πάω σε κλήσεις, γίνεται χαμός, φίλε, χαμός! Μόνο σου είσαι? Ναι. Τι να κάνω? Πολύ ωραίο, Μαξ. Πολύ ωραίο. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Θα πούμε μετά. Μισό λεπτό, κύριε Κουβάγια, γιατί έχω κάτι κλήσεις εδώ πέρα. Τι. Αν θέλετε να μιλήσετε λίγο πιο δυνατά, γιατί δεν σας ακούω καθόλου. Μίλησα με το αφεντικό. Μίλησα με το αφεντικό. Μου είπε ότι να περάσω για την περαδοσία στις 4 ώρα. Θα περάσω εδώ. Ναι, ναι, θα περάσετε κατά τις 4, γιατί στις 4.30 σήμερα έχει μία μεγάλη εκπαίδευση, οπότε καλό είναι να έρθετε κατά τις 4, διότι θα βρείτε όλους τους επικεφαλείς εδώ. Πάλο. Εντάξει. Ωραία, λοιπόν, εγώ σας αφήνω, γιατί πρέπει να πάω σε κλίση και γίνεται χαμός. Πάμε Τάιταν, όλη η πόλη λέει πάμε Τάιταν ρε! Ο ακούς είναι αυτός. Καλώς τον Κωστάκη. Πάμε Τάιταν! Πού είσαι ρε Κωστάκη, τι κάνεις, πώς είσαι? Όλα καλά, χαρά Τάιταν. Εσύ πού είσαι, είσαι εδώ με μια μηχανή που πέρασε. Πάω, ναι, εγώ είμαι πάω σε κλίση, γιατί είμαστε μόνο δύο και γίνεται γαμός. Είμαστε μάλιστα, δύο βέβαια. Μόνο και... σήμερα, το ξέρεις ότι από την άλλη την εβδομάδα μπαίνουμε στο άλλη πόλη. Ναι, θα είμαι και στην άλλη πόλη εγώ και σε αυτό. Ωραία, ωραία. Στην άλλη πόλη όμως θα παίζω λίγο, θα είμαι λίγο τώρα, γιατί κάτι απλά είναι λίγο τώρα. Αλλά θα είμαι, όχι, όταν είσαι εσύ θα είμαι σίγουρο. Δεν μου λέτε σε μια άλλη ζωή, σχολεία και λοιπά, ξεκινάς την επόμενη εβδομάδα. Ξεκινάμε, τώρα πρώτη γυμνασίου. Ω, πρώτη γυμνασίου. Α, μεγαλώνεις. Ναι. Μπράβο ρε, Κωστάκη. Λοιπόν, αν στην άλλη πόλη, ανοίξω customs, έρχεσαι. Ναι. Ωραία, ωραία. Άλλαξα και μαφία, τώρα έχω έρθει εδώ με κάτι χαζά παιδάκια από τον Μπάνκαλο, εντάξει. Βαράτε ρε. Να μην τους λες χαζά, να μην σε χτυπάνε φίλε. Βαράς ρε. Λοιπόν, σε αφήνω γιατί πάω σε εκκλήσεις, γίνεται χαμός. Πάμε Τέιταν! Πάμε Τέιταν! Τι καλό παιδάκι. Παιδιά, να φτιάξω. Παιδιά, θέλετε να ανοίξω ένα μποξάκι? Θέλετε? Διότι άμα κάνω μποξάκι θα κάνετε και πιο πολλά spells και θα ανεβούμε πιο πολύ. Θέλετε να σας ανοίξω ένα box? Παιδιά, τσακ μπαμ. Ω μαλάκα, καμός γίνεται. Καλημέρα στο φίλο. Μεταβαίνω τελευταία εγώ που είναι πάνω ψηλά. Μάλιστα. Πες το ότι θα έρθω σε λίγα. Κλαίω λέει και θέλω τον Τάιταν. Ωραία παιδιά, σε λίγο θα ανοίξω το μποξάκι μας. Thank you.
μέσα ήταν. Κάτι και σπέλα και παιδιά να μπούμε στις πρώτες θέσεις και θα ανοίξω και μποξάκι. Όσοι είστε YouTube, ελάτε και τρόμπο. Και πέμε τα ήταν. Χαίρετε, χαίρετε. Έλα. Ένα, δύο, ένα, δύο, ένα, δύο, ένα, δύο, ένα, δύο. Σε μία κλίση στο παλέτο. Ένα. Είστε καλά, κύριε. Πώς, κύριε, μη μου πείτε ότι πέσατε με το ελικόπτερο. Αμάν. Αν και δεν έδειξε ότι πέσατε με ελικόπτερο, είχατε τουλάχιστον αλεξίπτωτο. Δεν είχα, όχι. Πώς τη σκαπουλάρατε. Τέλος πάντων, εμένα δεν μου έδειξε ότι πέσατε με το ελικόπτερο, οπότε. Ω, εδώ γύρισε τούμπα. Α, τούμπα. Πάμε, Τάιταν! Πάμε, Τάιταν! Πάμε, Τάιταν. Να είστε καλά. Μπράβο. Να είσαι καλά. Για να δούμε. Πού είναι η ελεκτρική στεγιά. Ωραία, όσο θα είμαστε εδώ ήρεμοι παιδιά, θα ανοίξω... Τι ελικόπτερο είναι αυτό. Μία το ελικόπτερο πήγε στούμπα. Ναι. Καλησπέρα, κύριε. Πάμε, Τάιταν! Πάμε, Τάιταν! Καλά, επίδειξε από το ελικόπτερο. Τι κάνω αυτό, ρε. Ποιο? Απλά ο κύριος, από ό,τι κατάλαβα, πήγε να κάνει μια δοκιμαστική πτήση με το ελικοπτέριο εκεί και μόλις το σήκωσε 2 εκατοστά, έπεσε κάτω. Εγώ τον βλέπω και μεθυσμένο, κοίτα πως είναι. Μεθυσμένος λες. Ναι. Κοίτα πως ζαλισμένος είναι. Ζαλισμένος, καλά μου φαίνεται εμένα. Είναι λίγο και από το σοκ. Τα συνέλθει, δεν είναι τίποτα, μην ανησυχείς. Βρωμοκοπάει ρετσίνα ο τύπος. Βρωμοκοπάει ρετσίνα, πού να τη βρει ρετσίνε. Εδώ πέρα. Καλά ρε. Μεθυσμένος οδηγάς σε ελικόπτερο. Δεν είμαι μεθυσμένος. Τι είσαι. Δεν είναι μεθυσμένο, ρε παιδιά. Εντάξει. Τέλος πάντων. Και τώρα αυτό πώς να το σηκώσεις, ρε φιλέ. Ούτε γκόμενα σου σηκώνει. Ούτε γκόμενα. Παίζει, έλα. Ω, ευχαριστώ. Επειδή είσαι καλό παιδί. Ω, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά φίλε μου, τις πτήσεις με το μαλακό. Με το μαλακό τις πτήσεις, έτσι. Ναι. Okay. Ευχαριστώ πολύ που με σώσατε. Να είσαι καλά, φίλε μου. Θα τα πούμε μετά. Καλησπέρα. Παιδιά, ο Dr. Λόντρε, όλα τα λεφτά. Ούτε γκόμενα λέει, δεν στο σηκώνει. Κάρε, φίλε, όλα τα λεφτά, ρε, ο Dr. Λόντρε. Μεταβαίνω τελευταία που είναι επίσης ψηλά. Μαλάκα, τι γίνεται ρε με τις κλίσεις.
άδε μου. Παιδιά, ο Δόκτωρ Λόντρε δεν είχε φύγει από τον Emerald. Αι, αι, αι. Ω, Παναγία μου, να το σου. Παιδιά, θα κάνω ένα λεπτό πίστεως! Πέτυχε. Αμάν, κοπέλα είναι. Κοπέλα είναι. Ωχ. Αμάν, τι στάση είναι, είναι αυτή η μαντάμ. Ένα, δύο, ένα, δύο, ένα, δύο, ένα, δύο, ένα, δύο, ναι, ναι, ένα, δύο, ένα, δύο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά, Δεσποινής. Πώς βρεθήκατε εδώ πέρα? Πήγαινα μια βόλτα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ βόλτες και... Α, πήγατε στις βόλτες και λέτε ας κάνω εδώ λίγο εντούρο ακροβατικά. Καλά, καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και εσείς, εσείς είστε ο κύριος... Πάμε Titan, ναι. Πάμε Titan, χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ επίσης. Να είστε καλά, γεια σας. Καλή συνέχεια. Καλά που δεν είναι εδώ καμία γούλφη να μου κόψει το κεφάλι. Λοιπόν, για να δούμε. Ούνο λεπτό. Πάμε και τελευταία κλίση. Όχι, Παναγία μου. Πώς θα πάμε εκεί πάνω? Πάμε τα ήταν, ρε παιδιά! Μαλάκα, ελπίζω πού να τον προλάβουμε. Μαλάκα μου τελειώνει η βενζίνη. Μου τελειώνει η βενζίνα. Άκουσες μωρή κατίνα. Μου τελειώνει η βενζίνη. Το μοτόρι μου θα μείνει. Μου τελειώνει η βενζίνα. Δεν θα κάνω την κομπίνα. Ω, Γομπουλίνη! Άι, 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 πούντος. Παιδιά, η Δεσποινής Γογουλίνη που βλέπετε εδώ στο chat, μάλλον η κυρία Γογουλίνη, είναι η καλύτερη γιατρός στον Emerald τον κανονικό. Μην σας πω ότι κρατάει και τον Emerald ένα όρθιο. Δεν βλέπω τίποτα εδώ. Δεν βλέπω τίποτα, παιδιά, δεν βλέπω τίποτα, δεν βλέπω τίποτα. Να κάνω μία απόπειρα να πάω πάνω. Μήπως έχει πέσει από το κάτω και δεν το βλέπω, ρε παιδιά.
Όχι, δεν βλέπω τίποτα. Για να πάω. Κάνω μια απόπειρα σκαρφαλώματος. Σκαρφαλώσεις. Άι, άι, άι. Μπα, τίποτα άκυρο. Δεν μπορώ να το κάνω εγώ day, βρε παιδιά. Μόνο οι mods και ο διευθύντης του σερβερ μπορούν να το κάνουν αυτό. Πάνω είναι! Πού πάνω είναι! Παιδιά, εγώ δεν βλέπω τίποτα, την τύπλα μου. Άι. Όπα, όπα, να το, να το, να το, εδώ, εδώ, εδώ. Εδώ είναι, εδώ. Να μην παίρνετε καραμέλες από άγνωστους. Τι λέει, τι λες καλό. Oh. Δεν ξέρω τι έγινε, δεν ήμουν μπροστά. Εγώ τώρα τον είδα. Δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Καθυστέρησα να τον δω γάμο, το δεν τον βρήκα εγκαίρως. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, να κάνουμε. Πάμε Τάιταν. Πάμε Τάιταν. Κάτσε, κάτσε. Δεν μπορώ, παιδιά, εγώ να το κάνω F8 day αυτό. Δεν έχω τη δυνατότητα να το κάνω αυτό. Ορίστε. Αυτές τις δυνατότητες έχουν μόνο οι ιδιοκτήτες του σερβερ. Επίσης, όσοι από εσάς αναρωτιέστε γιατί τον άφησαν εκτός. Πάμε Titan! One place where stop where is members of the Dali, πάμε Titan! Μα παιδιά, συγγνώμη και day να το κάνω. No access, παιδιά. Δεν έχω access στο script. Καταλαβαίνετε, παιδιά. Οπότε δεν γίνεται τίποτα. Επίσης, όσοι αναρωτιέστε γιατί το παιδί τον άφησα νεκρό, είναι επειδή δεν έχουμε χειρούργους εκεί πίσω και δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε κάτι. Άντε πάλι. Άντε πάλι. Πού είναι αυτός? Καλά. Τότε το παιδί, γεια σου, είναι που κέφτες το κύπτα. Λοιπόν, παιδιά, θα ανοίξω τώρα και ένα ακόμα μποξάκιον, έτσι. Ένα ακόμα μποξάκιον θα ανοίξω, παιδιά. Όχι, 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 εγώ δεν παίρνω access σε τέτοια πράγματα. Όχι, 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 όχι. Με τι, καμία. Τάιταν! Πρέπει, Τάιταν! Εδώ από εδώ πέρα ο κύριος είχε σκάσει το πλάμα. Ποιος είχε σκάσει το πλάμα? Εγώ, εδώ. Έλα, πες μου. Ας και είσαι ο καλύτερος γιατρός της πόλης. Ναι, ναι. Κάτι ροζούλιδες, δεν θυμάμαι. Τους Pink Panthers. Ναι, είχαν προβολή στον αδερφό μου. Και τον πήγανε τώρα στο σπίτι και αναρρώνηκε. Ναι, 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 ωραία. Και αναρώνει, οι γιατροί τον πήγανε. Και επειδή εμένα, η μαμά μου και ο μπαμπάς μου έχουν πεθάνει, μήπως θα μπορείτε να μου δώσετε λίγα λεφτά για να κάνω. Πάλι, άκουσα με.
πασχίζω για να μαζέψω και, και εγώ κάποια λεφτά εδώ πέρα. Δεν μπορώ να σου δώσω. Θα σου δώσω, αλλά πάρα πολύ λίγα. Δεν πειράζει. Ευχαριστώ και για αυτά που θα μου δώσετε. Πες μια τσεπουλά. 381. Και τώρα θα μου ευχαριστώ, και κύριε Τάιταν. Καλησπέρα, καβίτσια. Μήπως έχει κανείς από εδώ λίγο νερό, παιδιά. Έλα, έχω εγώ. Θα σου κόψουμε το μέρο κάτω και μου χρωστά σε πάρεις δάνειο. Πάρε αυτά, μπρο. Πάσα μου δώσες. Αυτά. Δεν μου έδωσες κάτι. What? Το 481 είπα. Γάμο το 431 που να πάρει. Γιατί εσύ που τάς λες. Στο 381. Ρε Τάιταν! Γάμο το! Το 381. Τώρα δεν εγκριστάστο. Σε μένα είναι. Έλα εδώ, Τάιταν. Δεν έχω άλλα λεφτά, φτάνει. Όχι, αφήστε τον Τάιταν. Να καλέσω την κυβερνήτη. Τι λες, ρε. Ρε, παιδιά, αγάπη. Είμαι σαν τον Τόνι Σέλμπι. Μπρο, copyright, ε. Αποχωρήσω όσο δεν χρειάζεται. Ελάτε τουλάχιστον να βγούμε εδώ όλοι μαζί μια ωραία φωτό. Ναι, φωτογραφία. Βέβαια, βέβαια. Πάμε, Τάιταν. Ένας γιατρός έχει να μου δώσει να επιβιώσω εγώ και αδερφός μου. Εδώ, έτσι, εδώ. Πα. Κούκλι όλοι. Πάμε, Τάιταν. Πα. Κούκλι. Ευχαριστώ. Έχουμε πίσω. Αυτά είναι. Εγώ λέω οι γιατροί να μπουν μπροστά και οι πολίτες να πάρουν πίσω. Τι λέτε. Εντάξει, παιδιά, η φωτό βγήκανε. Καλά, παιδιά. Ένας γιατρός μπορεί να έρθει. Λοιπόν, ακούστε με λίγο μισό λεπτό. Παναγία μου! Παναγία μου! Λοιπόν, αδερφέ, φύγε. Παρακαλώ πολύ. Πάμε, Τάιταν! Λοιπόν, ηρεμήστε λίγο να μιλήσουμε για κάτι σοβαρό εδώ, εντάξει. Εγώ πρέπει να... έχει πάει κανείς την τελευταία κλεισί. Ήταν ούτε ένα δευτερόλεπτο θα σας απασχολήσω σχετικά με τη μητρική. Αν αλλάξεις μητρική, θα αλλάξεις και επεξεργαστή. Θα πας Ryzen 5000. Δεν θα κάνεις αυτό το λάθος. Άκου. Επειδή... Άκουσέ με. Επειδή από ό,τι καταλαβαίνω εσύ ξέρεις πατέντα, έτσι. Βρε, ο Days Mods είμαι ο ηλεκτρονικός. Το καλύτερο παιδί. Λοιπόν, άκουσέ με. Έχω έναν Ryzen 2 2 706, ωραία. 706, ναι. Αλλά τον έχω όμως σε μητρική Α 320. Ωραία, κατάλαβα. Α 350. Και πρέπει να τον βάλω σε μια μητρική X5 570. Κατά πρώτον, για να πετύχω καλύτερους χρονισμούς με τις μνήμες τις οποίες τις RAM, ξέρω, γνωρίζω. Και κατά δεύτερον, για να ξεκλειδώσω και λίγη απόδοση στη CPU παραπάνω. Ναι, να μην ζορίζετε τόσο πολύ, εννοείς. Επειδή ναι, εσύ γιατί κάνεις και με την AB την 350 που τον έχω απάνω, νομίζω ότι δεν είναι ότι καλύτερο και τελευταία για να, φαίνεται. Για να πετύχεις αυτόν τον σκοπό, πρέπει να δώσεις πάνω από 100 ευρώ. Δηλαδή να πας σε μια άλλη κατηγορία μητρικής. Έχω βρει την MSI Tomahawk με στα 2... Πολύ καλή, πολύ καλή. Στα 2 κατώ σταρικάκι. Δεν λες τη Vita 450M. Όχι, για X5 70 πάντα. Μάλιστα, ωραίο. Τέλει. Για να μπορώ μετά να αναβαθμίσω και σε κάτι καλύτερο την. Αυτό, γιατί θα μπορείς να αναβαθμίσεις και τη CPU σου μετά. Ναι, το μόνο που θέλω να κοιτάς είναι το 3000 Ready το αυτοκόλλητο και το 5000 πάντοτε στα μαγαζιά. Αυτό, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Πόπο, είσαι καταπληκτικός. Αν σου έρθει ποτέ μία μητρική που δεν έχει το αυτοκολλητάκι επάνω, παίρνεις κατευθείαν το κατάστημα, τους λες, είναι υποχρεωμένοι να στισβήνουν updated για τους επόμενους επεξεργαστές. Κατάλαβα. Ωραία. Αυτό, ευχαριστώ πολύ που μ' άκουσες. Να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά. Κάμε τα ίντερνετ, έχετε λίγα φαγητά να μου δώσετε λίγο. Έτσι θα ήθελα να τους πίνω. Να πάω στην τελευταία κλίση μπας και την προλάβω. Παιδιά, πάω σε μία κλίση, ελπίζω να με καταλαβαίνετε. Άντε, καλή συνέχεια, κύριε. Μήπως έχεις κάποιος λίγο βαρτό. Ούτε εγώ δεν έχω.
Πάμε Titan. Πάμε Titan. Πάμε Titan. Πάμε. Ωρε φίλε, με αγαπάει όλη η πόλη ρε φίλε, θα κλάψω. Με αγαπάει όλη η πόλη. Είμαι τόσο ευτυχισμένος. Μάλιστα. Ναι, ναι. Για πού είναι το βενζινάδικο να πάω να βάλω βενζίνη? Είμαι κοντά. Θα πάρω τον δεύτερο δρόμο αριστερά. Βρε Μίκιο, έλα και εσύ στο αρπί. Θα έχει πλάκα. Βασικά, μακάρι όλη η παρέα των mods να ακούστε. Να ερχόταν όλη η παρέα των mods στο GTA RP και να κάναμε μια συμμορία, κάτι. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Έλα, έλα. Μα δεν είναι σε κονσόλα βρε, σε PC είναι και από το λάπτοπ σου παίζεις. Ο Λαριστέος θα έχει το PC του τη Δευτέρα, τέλεια. Μα ρε Terminator μου, και εσύ από PC δεν μπαίνεις στο Minecraft? Άδω να σου κάνω να βάλω. Εμένα φίλε μου. Κερασμένη βενζίνη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε. Να πάρω το edit στο RP. Υπάρχει ρε παιδιά το edit στο RP όμως. Μα πού πήγε? Ρε παιδιά, πού πήγε, γιατί δεν... Γιατί εξαφανίζεστε, όχι, πρέπει να γίνεις λίγο white! Εννοώ...
Καταιγίδα! Σε λίγο θα έγινε η καταιγίδα! Ναι, πιστεύω... Κάτσε, κάτσε. Νικιό, εφόσον το λάπτοπ σου έχει 16 GB μνήμη, το τρέχει το RP κανονικά και με τον νόμο. Πω, πω, RP με τους mods. Θα είναι τρομερή εμπειρία. Και ο Lucky Luke μέσα. Γεια σου, ρε Lucky Luke. Τι θα παίξω το βράδυ, παιδιά. Περιμένω κωδικό NBA 2K22. Ένας φαν θα μου στείλει το Life is Strange στο καινούριο. Γουστάρετε. Θα μου στείλει το Life is Strange στο καινούριο, παιδιά. Μάλιστα, έρχομαι πίσω. Αααα, δεν αγαπώ την τούμπα μου! Το θέλετε το Life is Strange στο καινούριο σήμερα στριμάκι? Πάντως, παιδιά, εγώ στην εκπαίδευση δεν θα είμαι, γιατί μετά το stream θα κάνω ένα διάλειμμα και μετά θα πω στον άλλο τον σερβέρ με τον Ιτσόνι, οπότε στην εκπαίδευση... Sorry κιόλας, δεν μ' άρεσε που τις κάνω τις εκπαιδεύσεις, αλλά... Τι να κάνω. Μήπως να το γράψω στο Discord για να μην έχω πρόβλημα. Κύριε Titan, εσείς! Καλησπέρα, κύριε Ξανθέ, τι κάνετε? Καλησπέρα! Πω, πώς ήταν αυτό, μ' άρεσε! Πάμε, Titan! Πάμε, Titan! Να είστε καλά, παιδιά! Μασογωμία! Ναι! Ωχ, παιδιά! Πάμε, Titan! Ο ίδιος με εμένα, είσαι ίδιος! Καλός. Αυτό το παιδί το είπε καλά, γιατί έκανε και το... Εντάξει. Εξετάσεις μετά, έτσι. Δεν μπορώ. Δεν μου. Βγήκα. Κύριε Titan, για πείτε μου το κάνω κάτι. Δεν μπορώ, ρε παιδιά. Πολύ την αγαπώ αυτή την πόλη. Δεν ξέρω, θα βάλω τα κλάματα καμπότη μου. Παιδιά, πάμε να κάνω το μποξάκι, παιδιά. Το μποξάκι, παιδιά, να φτιάξω το μποξάκι σας. Πάμε. Ελάτε. Φίλε, εγώ τι να πω, που λόγω των stream και λόγω των βίντεο δεν κοιμάμαι καθόλου αρκετά. Το πολύ 4-5 ώρες κάθε ημέρα. Άστα να πάνε. Παιδιά, ετοιμάζω το μποξάκι μας, πάμε. Πάμε, παιδιά, μποξάκιον για σας.
Λοιπόν, παιδιά, για να πάρετε μέρος στο μποξάκι, το μόνο πράγμα το οποίο θα χρειαστεί να κάνετε σε αυτό το μποξάκι, παιδιά, είναι να κάνετε 100 κασπελάκια. Έλα, τι πες. Όχι, καθόλου. Όχι, άκυρο αυτό. Τι minimum, τι set the requirements, δεν καταλαβαίνω. Minimum spell points. Λοιπόν, νομίζω, παιδιά, ότι τελείωσα. Πατάω εδώ. 100 μωρέ, βάλε. Παιδιά, το μποξάκι είναι έτοιμο. Έτοιμο το μποξάκι σας. Ο νικητής παίρνει ένα gift shop. Πάμε Titan. Όχι. Sorry. Άκυρο. Έμπλεξα τα κουμπιά. Το μόνο που θα χρειάζεται να κάνετε είναι να κάνετε 100 κασπέλ, τίποτα άλλο. Έκανα βλακιά με το box. Όχι ρε παιδιά, δεν είναι... Όχι. Shit. Shit. Τι μαλακία έκανα, παιδιά. Fuck. Παιδιά, έκανα μαλακία. Sorry. Και δεν μπορώ να το σταματήσω το box. Παιδιά, λοιπόν. Παιδιά, δεν ξανακάνω box. Δεν ξανακάνω box. Community box. Sorry, είναι μαλακία. Μποξάκια, παιδιά, κανονικά από εδώ και μπρος. Σας το συγγνώμη. Έκανα μία μπουρδα. Sorry, από Δευτέρα θα έχουμε τα μποξάκια μας στα κανονικά, έτσι. Sorry ρε παιδιά, sorry, έκανα μαλακία. Sorry παιδιά, sorry. Απλά δεν είχα ξανακάνει ποτέ μου community box. Sorry παιδιά, μαλακία μου. Εντάξει, από Δευτέρα θα έχουμε τα μποξάκια μας τα κανονικά, τα οποία είναι ωραία απλά. Να είσαι καλά ρε Days Mods. Γεια σου ρε Days Mods. Γεια σου ρε Days Mods μάγκα. Γεια σου ρε Days Mods, το καλύτερο παιδί. Days Mods με τα mods. Πες ένα δυνατό πάμε Titan. Πάμε Titan.
Πάμε. Ρε παιδιά, μου στείλανε τους κωδικούς που ήθελα, μου στείλανε τίποτα. Please. Yes! Κωδικός για το NBA 2K22! Yes! Ξεκινάμε βίντεο NBA 2K! Yes! Είμαι ευτυχισμένος, σας είναι πετάω. Τι είναι, μόλις έρθα. Τι είναι. Α, όλα καλά, εδώ πέρα. Ωραία, κύριε μου, ωραία. Τάιταν. Πω, παιδιά, θα ξεκινήσω σειρά NBA 2K. Μισό λεπτό, καλέ μου κύριε, μισό λεπτό λίγο. Να πιούμε και να φάμε κάτι, γιατί... Βεβαίως. Νοστιμό. Τι καλό τρώτε. Μία κοκακολίτσα. Ήπια και ένα... και ένα ντονατσάκι εκεί. Άχθε μου. Να σας ρωτήσω κάτι, έχετε καμερούλα? Έχω καμερούλα, βεβαίως. Σας βλέπουν αυτή τη στιγμή κάπου στα 170 άτομα. Γεια σας! Ωραία, γεια σας! Για πείτε μου τα ονοματάκια σας να σας μάθουν και στην GoPro εκεί. Εμένα με λένε Σταύρος, Ανδρέα. Σταύρος με λένε. Σταύρος. Εμένα Ανδρέα. Α, μάλιστα, ωραία. Ωραία. Είστε στη συμμορία ή απλοί πολίτες? Μπορεί να είμαι εγώ. Εντάξει. Απλά αυτή τη στιγμή εμένα με κλέψανε και δεν έχω λεφτά στην τράπεζα. Σας κλέψανε, έχω κύριε. 1.800 ευρώ. Τα ακούτε, ναι, κύριε Τάιταν, εδώ πέρα τους κλέβουνε. Μα Παναγία μου, ναι, όντως. Και εμένα μία φορά που είχα στουκάρισε μία κολόνα, μου τα κλέψανε όλα, μόνο που δεν μου πήρανε και το βρακί μου. Εμένα μου πήραν τα λεφτά της τράπεζας. Μόνο το βρακί δεν μας παίρνουνε σε αυτή την πόλη. Παναγία μου, έσκος. Ενώ μου πήρα τα λεφτά της τράπεζας, τώρα εγώ θα κάνω. Δεν έχω να φάω. Για αυτός ο μπατζόκερ, όλο την ώρα... Ποιος είναι αυτός? Τρώγεται. Όπα, μάσκλι. Οπα. Θα φας κοπυράιτ. Α, ναι, θα φάω, θα φάω κοπυράιτ. Μη, σταμάτα. Εντάξει, έκανε εγώ. Ναι, να σου πω κάτι, εντάξει, αλλά εντάξει, λίγο σεβασμός για το παιδί, έτσι. Κατατάει λίγο... Όχι, εγώ το είπα για να μην φωτίσεις κοπυράιτ. Θες λίγο να βγάλεις τη μηχανή κάτι, από εκεί για να βγάλω τη δικιά μου τη μηχανή, σε παρακαλώ πολύ. Κύριε, ήταν σας βλέπω, μόνο μηχανές παίρνετε. Ποια μηχανή εδώ, την άσπρη? Ναι, αυτή. Εδώ πιανού είναι, εδώ πιανού. Δεν δικαιώμαι. Πιανού είναι αυτή, βρε παιδιά μου. Να το. Μπράβο. Πόπο, NBA 2K, παιδιά, και άμα μου φέρουν... Να είσαι καλά, φίλε μου. Άμα μου στείλουν παιδιά και το Life Stage. Εγώ είναι ότι βοηθάτε όλοι τον κόσμο και συγχαρητήρια. Κοίταξε να δεις, φίλε μου, εγώ δεν είμαι τύπος ο οποίος καταστρέφει άνθρωπους. Εγώ θέλω να τους βοηθάω, τους ανθρώπους εδώ. Και καλά εδώ κάνετε. Σκέψου ότι μία φορά σε μία άλλη πόλη είχα σηκώσει όπλο σε έναν και το είχα μετανιώσει μετά. Δεν μπορώ εγώ να σηκώνω όπλα και να κάνω. Ναι, εσείς είστε να βοηθάτε τον κόσμο, ό,τι σας δίνει, ναι. Το κάνετε και καλά. Γι' αυτό έχετε επιλέξει και αυτή τη δουλειά. Έτσι είναι. Τώρα έχετε κλείσει εσείς. Ναι, αλλά είναι λίγο. Με τις μηχανές το έχετε λίγο, πιο πολύ, Μπα και με τις μηχανές στου κάρω μια χαρά στις κολόνες. Δεν πειράζει. Εντάξει, καλή συνέχεια, κύριε Τάιταν. Επίσης, την προηγούμενη φορά πήγα να πνιγώ που έκανα το πάμε, Τάιταν. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Τι καλά, παιδιά. Πού είναι αυτές οι κλήσεις? Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Βεβαίως. Πού κάνετε με την καμερούλα live? Κάνω και στο YouTube και στο Trovo. Ωραία, μπαίνω κι εγώ. Ωραία. Yeah.
Το τρίαντι θα είναι πολύ πιο κλαψιάρικο. Λοιπόν, για μένα, φίλε, το πιο κλαψιάρικο Life is Strange ήταν το 2. Το 2 είχε πολύ κλάψα. Για το 3 λένε πολύ καλά λόγια πάντως, ότι θα έχει ένα πάρα πολύ ωραίο story, παιδιά. Για το 3 πάντως, παιδιά, εγώ έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια. Μπήκα. Δηλαδή τα... Thank you. Δηλαδή τα πρώτα review λένε ότι το Life is Strange 3 ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Ω, ο Ravenlord, ο φίλος μου με τα 100 τα σπελάκια του λέει, με τα ελιξιράκια του λέει, Ravenlord είσαι θεός. Καλησπέρα, γιατρέ. Καλησπέρα, καλέ μου, κύριε, τι κάνετε. Καλά εσείς? Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Τι θα άκουσα ότι στην άλλη πόλη... Ναι, θα γίνει μια μεγάλη καταιγίδα. Ωραία, πρέπει γρήγορα όμως να φέρω... Ωραία, πρέπει να πάρω όμως στην πόλη αυτή. Για να πάρω κάποια πράγματα που έχω αφήσει, γιατί μου φαίνεται να καταστρέφονται και δεν θέλω να γίνει. Από την άλλη πόλη και να τα φέρετε εδώ πέρα. Ναι, ναι. Ναι, θα σας πρότεινα αυτό να το κάνω, γιατί... Έχω... Λένε, αυτό σας το λέω εμπιστευτικά. Αλλά σήμερα το βράδυ μάλλον θα είναι ο μεγάλος κατάκλυσμος στην άλλη πόλη. Οπότε ετοιμαστείτε. Δεν νομίζω να προλαβαίνω. Οπότε... Καλά, θα βάλω κάτι φιλαράκια που είναι εκεί τώρα και να τα φέρουν. Γιατί... Ωραία, καλά θα κάνουμε. Μπράβο. Καλή συνέχεια, γιατρέ. Επίσης και εσείς. Στείλε μου ένα σπελάκι να γεμίσει το πυραυλάκι. Να το στείλω στο τροβάκι να ανέβει. Αν μπορείτε. Τι πάθετε, καλή μου κυρία, τι πάθετε? Μια μικρή γάζα, βοήθεια. Α, πού χτύπησε, ακριβώς πείτε μου. Εδώ στο πόδι. Γεια μου. Ωραίο τραγουδάκι. Είστε έτοιμος, κύριε, σας έβαλα τη γαζούλα, είστε κομπλέ. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ, ρε Πέτρο. Α, Ravenlord, φίλε μου, Raven, άκουσε λίγο. Ρε φίλε, δεν μου άρεσε εμένα το νέο Call of Duty. Πες με τρελό, πες με παλαβό, να ζητήσω κωδικό, αλλά δεν τρελάθηκα. Έλα, πες μου. Νομίζω κατάλαβες πως χτύπησε το πόδι του. Έφυγε σούς εδώ πέρα. Ναι. Αχ, Μικιό, το Spider-Man, Μικιό και το Wolverine. Άντε κλείσεις, άντε πολύ, ψόφισε λίγο. Sorry, δεν το λέω με κακή αυτό. Φέρτε μου ένα, όπα, το τζάμι, αδερφέ, το τζάμι. Φέρτε μου, α, παιδιά, καταρχάς, περίμενε. Γκαράζ ανοιχτό έχει στην πόλη, να πάμε να πάρουμε repair kit, έχει. Παιδιά, πάω μια στιγμή στο γκαράζ. Καλησπέρα στο καλό μας το παιδί. Τι κάνετε, κύριε, πώς είστε? Τι κάνετε, κύριε Titan? Όλα καλά εδώ. Πώς πάει η δουλειά? Καλά πάει. Έχει. Κύριε γιατρέ. Πείτε μου. Ο κύριος Titan δεν είστε από σας είχα. Μάλιστα. Ναι. Είστε και στην άλλη πόλη, έτσι. Είμαι και στην άλλη πόλη, βεβαίως. Γιατί, για να ξέρετε τι ώρα θα έρθει ο κατακλυσμός. Είναι το, όπως σας είπα, κατά το βράδυ. Τι ώρα περίπου, 9, ξέρω. Νομίζω πιο μετά ίσως. Και οι κάτοικοι δηλαδή θα έρθουν εδώ? Όχι, δεν θα γίνει έτσι. Μάλλον θα φύγουν με πλοία από εκεί πέρα για να μην φάνε το μεγάλο κατάκλυσμα στο κεφάλι. Και μετά θα ξαναπάνε. Εσείς δεν νομίζω να έχετε κάτι στην
την πόλη την άλλη που είναι αρκετά ακριβό και δεν μπορείτε να το πάρετε από εκεί, γιατί διότι θα καταστραφεί η πόλη και θα το χάσετε. Μισό λεπτό λίγο να μιλήσω στον ασύρματο. Ναι, παιδιά, έρχονται οι κλήσεις, αλλά δεν τις βλέπω στο map. Μήπως είναι bug δικό μου. Μάλλον είναι bug, ε. Ωραία, βγαίνω και ξαναμπαίνω. Παιδιά, μισό λεπτό να βγω και να ξαναπώ γιατί. Μας κάνει νούμερα. Και πάμε Titan. Πότε θα ξαναπαίξω Κράτος, παιδιά, σκέφτομαι να κάνουμε live και να πάμε να φάμε τις Βαλκύριες. Και επίσης στο God of War να δούμε και ό,τι δεν τελειώσαμε, quest και αυτά. Λέω αυτά να πάμε να τα ξεμπερδεύουμε. Απαράδεκτο για πράκτορες, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Ναι, τον κάτω φοράκι να δεν θα παίξω. Εννοείται, παιδιά. Τι λέω για το καινούριο το GTA 5, παιδιά, είναι πέταμα χρημάτων για όσους έχουν παίξει και έχουν λιώσει το game. Για όσους δεν το έχουν παίξει, είναι μια καλή ιδέα. Αλλά για όλους τους υπόλοιπους που το έχουν παίξει και που όλοι πρέπει να το έχουν παίξει, ρε παιδιά, εδώ που τα λέμε. Δεν νομίζω, ρε παιδιά, ότι αξίζει. Έχεις δύο φαΐ. Εγώ. Έχω, φίλε μου. Εγώ εδώ. Πες. Ναι, εγώ θέλω. Βασικά δεν έχω. Έλα. Όχι, δεν θέλω εγώ. Εντάξει, μισό λεπτό λίγο. Κύριε Καβίτη. Έλα κοντά μου, φιλέ. Εγώ κοντά σου είμαι. Α, εσύ με το λευκό. Λευκό. Ναι, έλα. Έλα. Παρά αυτά. Ωραία. Περίμενε, βρε. Βρε, έλα εδώ. Πάμε τώρα. Άσπρε. Εδώ, έλα. Μπράβο. Και πάρε και αυτά. Ευχαριστώ πολύ, ρε Καβίτη. Να είσαι καλά, φίλε μου. Είσαι μάγκας, να ξέρεις, είσαι μάγκας. Είμαι. Πάμε. Τρομερό. Τέλειος. Θάνος με τα ελιξιράκια του. Πάμε τώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Τα λέμε, Καβίτη. Γεια σου, φίλε μου. Πώς πάει η δουλειά, κύριε Τάιταν? Όλα καλά. Τελικά θα το ανοίξετε αυτό το συνεργείο που λέγατε ή... Τελικά νομίζω θα το ανοίξω. Όχι, νομίζω, παιδιά, ότι θα το ανοίξετε τελικά στην άλλη πόλη, επειδή εδώ νομίζω ότι έχουμε τελικά αρκετά κάποια. Περισσότερο δουλειά. Έτσι δεν είναι. Έχουν ανοίξει πολλά τελευταία. Έχει γεμίσει. Έχουμε στην νέα πόλη. Μην το ανοίξετε τώρα, ξέρετε. Θα σας δώσω τώρα, κάτι. Το λεγόμενο... Έλα, πες μου, φίλε μου. Κύριε Τάιταν, μήπως έχεις να μου δώσει λίγο φαγητό. Πάλι. Για γιατρός. Εγώ δεν συζήτησα φαγητό εγώ. Περίμενε, φίλε. Το αφημία, μα μπορείς να μου δώσεις. Το 205. Πάμε, αδερφάκι. Το 205. Μαύρο μάλι μου, πάρε αυτό. Και... Λόνα τσοκολάτα. Κύριε... Πάρε και αυτό να γλυκαθείς.
Ευχαριστώ, κύριε Τάιταν. Να είσαι καλά, φίλε μου. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Πάμε, Τάιταν! Πάμε, Τάιταν. Τα αρχιά μου, ρε. Πες ένα δυνατό, ένα δυνατό, καλό. Πάμε, Τάιταν! Ρε, το παιδί, ρε. Τι κάνεις, ρε. Τα αρχιά μου, ρε. Δεν τρέφεσαι λίγο. Πάρε μία και εσύ. Έτσι, μπράβο. Κύριε Τάιταν. Πείτε μου. Καλά, ρε κύριε Τάιταν, τα λεφτά. Εγώ είμαι αυτός που σας ζήτησα λίγο να επιβιώσω με τον αδερφούλη μου. Τα λεφτά που έχω έπεσε. Κάτσε. Ο αδερφούλης σου είναι το παιδί που σου ρίχνει τις φάπες εδώ. Όχι. Ο αδερφούλης μου είναι τώρα στο κρεβάτι από τους Pink Panthers και αναρώνει. Καλησπέρα, Τάιταν. Καλησπέρα, κύριε. Και εγώ ζήτησα λίγο λεφτά και από εσάς. Θα μου δίνατε κάτι λίγα τουλάχιστον και τα στείλατε αλλού, ρε κύριε Τάιταν. Αφού μου είπατε λάθος αυτή. 481 σας είπα, υγεία. Μήπως έχετε κάτι ψηλά. Έχω κάτι. Άμα μπορείτε να μου δώσετε. Αλλά με το μαλακό, έτσι. 205. Α, τώρα άλλαξε. 205. Μη τα στείλετε αλλού. Είναι το 205. Πάμε, Τάιταν, πάμε χωρά. Γιατρέ, μάγκλι. Λίγο νερό. Πάρε αυτά και σε καλή μεριά. Πάμε, Τάιταν, έλα να χορέψουμε. Αχ, κάντε και κάτι. Να χορέψουμε. Λίγο νερό, λίγο νερό. Ευχαριστώ, κύριε Τάιταν. Παρακαλώ, παρακαλώ, να είστε καλά, παιδιά μου. Φύγε από εδώ. Όπα, όπα, το γιατρό. Ποιος το ήταν αυτό, ρε. Το γιατρό, ρε. Γιατρέ, φύγε, θα σε σκοτώσουν, μου φαίνεται. Ραβέ, ξέρουν ότι έχω όπλο! Όχι, κύριε Τάιταν, ήρεμα, ήρεμα. Για να το δω, θέλω να δω το όπλο. Έλα. Το τέιζερ, κύριε Τάιταν. Το τέιζερ! Φύγετε. Λοιπόν, παιδιά, αφήστε λίγο το γιατρό ήσυχο μου. Πούστε! Σπάστε! Αφήστε το γιατρό ήσυχο. Ναι, τον πάει μετά ήταν ήσυχο. Φύγετε. Εδώ. Τι, μπορείτε να με βγάλει κάποιος μια μηχανή, γρήγορα! Έλα, από μακριά! Μια μηχανή θέλω! Κάτσε παρακαλώ! Κύριε Τάιταν! Ναι, τι! Μπορείτε να με πετάξετε στον Βλαδικό! Δεν μπορώ, γιατί η μηχανή είναι... Στον Βλαδικό! Στο ποιο στο... Βλαδικό, στον Βλαδικό! Στα Noodles! Στα Noodles! Στο Noodles! Α, όχι, δεν μπορώ, γιατί η μηχανή είναι μονοθέσια, λυπάμαι. Ένα σε καβίνα με αμάξι! Έλα, απομακρύσου, έλα. Λαράκια λίγο. Έλα. Έχει εσύ, έλα, όλοι. Όλα καλά και ζητώ συγγνώμη για την αναστατώση. Τίποτα. Πάω να κάνω έναν μικρό αναφηδιασμό. Να ανέβα. Έλα, φίλε μου, πες μου. Μου δίνετε λεφτά για τις πτώσεις. Μισό λεπτό λίγο, φίλε μου. Κάτσε. Αχαχάχα, να τον πιάσω στα χέρια μου τον κύριο Λόντρε. Γιατί τι σου έκανε αυτός. Αχαχαχα, αυτός φταίει για τον αδερφό μου. Έλα, παρακαλώ. Τι θες, κύριε μου. Όχι εσύ, φιλαράκο. Άντε. Φιλαράκο, εσύ που δεν φοράς την μπλούζα σου. Τι θέλεις. Φίλε. Να αγοράζω, φίλε. Αυτό. Δεν. Κύριε... Sorry. Μπορείτε να μου δώσετε μια γάζα και να... Καλησπέρα σας. Θα μπορούσατε να μου δώσετε 10 repair kits, είναι εύκολο. Πάμε, Τάιταν. Ωραία, πάμε, Τάιταν.
Κάτσε να δω, έχουμε έκπτωση. Θα δείτε νομίζω σωστά. Ωραία. Γιατί είμαι καινούργιος. Οκ. Okay. Θα στο κόψω 3.500. Α, εάν έχεις έκπτωση μπορείς να μου δώσεις 20 ή σου ζητάω πολλά. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή 20. Ωραία. 10. Σου ήρθε η απόδειξη. Ναι, κάτσε λίγο να σε πληρώσω. Okay. Έτοιμος. Πάμε με Titan. Πάμε Titan. Αδερφέ, είσαι καλά. Είσαι καλά, αδερφέ. Καλά. Δεν το έδωσε, αδερφέ. Σίγουρα σου χάλασε κάποια ζωή. Ποιο. Εγώ σου χάλασε λίγη ζωή. Όχι. Μηχανικέ. Δεν με χτύπησες, φίλε. Και στα μάτια μου σε χτύπησα. Οκ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω repair kit. Ήρθα εδώ να σου πληρώσω. Λοιπόν, λέγε. Πάμε να πάω να πάρω και ανεφουδιάσμα για να δω. Αυτό είναι πάνω μου. Γεια σου, γιατρέ. Καλησπέρα, κύριε. Ω, πάμε Titan. Πάμε Titan. Άντε, καλησπέρα. Έχουμε δει καμία κλίση για έξω, για να δούμε. Να μεταβώ στην πόρτα τελευταία που είναι εκτός πόλης. Για πάμε για δούλησα, παιδιά. Βλέπετε κάτι εδώ, γιατί εγώ δεν βλέπω τίποτα εδώ. Παναγία μου, τι λαβύρινθος είναι αυτός. Άι, δεν βλέπω τίποτα. Όταν είναι βράδυ, δεν βλέπω τίφλα μου, ρε παιδιά. Δεν βλέπω, μήπως ήταν από εκεί πέρα. Γεια σου, φίλε μου. Πάμε για καστάκια, πάμε τα Titan, παιδιά. Ευχαριστώ για τα καστάκια, πάμε για ωραία καστάκια. Πάμε τα Titan, πάμε το πρώτο κομμάτι. Πολύ. Πάμε να πάρουμε τίποτα από το Burger Shop. Yeah.
Κόπα! Κλείσει ο Αίο. Μεταβαίνω πρώτα τελευταία. Μακριά είναι η πρώτη τελευταία κλίση του παιδιά, να δούμε. Καλησπέρα σε όσους μπήκαν στο stream, πάμε Titan. Γιατί τι λέτε ρε στο Θάνο GRP να χαλαρώσει, είναι ένας από τους πιο μεγάλους υποστηρικτές στο κανάλι εδώ. Με υποστηρίζει πάρα πολύ αυτός. The Greeks, φίλε μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σπελάκια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλέ μου συνάδελφε, θα το πρέπει στο κολόνα, μαλάκα, παραδείγμα. Για εδώ αυτόν, εδώ πέρα, παιδιά. Ένα, δύο, ένα, δύο, ένα, δύο. Η τελευταία είναι κάπου ψηλά. Άμα είναι κοντά στην πόλη, ας πάει κάποιος. Είστε καλά, κύριε. Είστε καλά. Ευχαριστώ, γιατρέ. Να είστε καλά, κύριε. Μήπως έχετε λίγο φαγητό. Έχω, βεβαίως. Πάρτε αυτό και... Πάρτε και αυτό. Και αυτό καλό μου κύριε και είστε έτοιμος. Μήπως πάτε καβ τώρα. Πάω σε άλλη κλίση, οπότε και η μηχανή μου είναι δυστυχώς μονοθέσια. Λυπάμαι πάρα πολύ. Εντάξει, να είστε καλά. Πάμε τα ήταν. Πάμε τα ήταν. Θα να πάμε στο McDonald's μία. Οπα. Πες μου ότι και αυτή είναι μακριά. Πες μου ότι... Ω, μαλάκα, τι γίνεται πάλι από κλίση. Καμώς στο σώμα, στο ίσο με γίνεται. Μάλιστα, εγώ κοιτάω την τελευταία είναι εδώ που είναι.
Πάμε, παιδιά, Κασπέλ, για να πάρουμε το στοπ. Παιδιά, είμαστε όντως του στοπ 6, ρε παιδιά. Ευχαριστώ τον Τίμο, ένα για το follow. Να είσαι καλά, φίλε μου. Πάμε, Τάιταν. Πάω να δω την τελευταία εγώ. Αν και νομίζω ότι η πρώτη τελευταία με την τελευταία ότι είναι κοντά. Α, οκ. Okay. Ω, παράκτηκα, Παναγία. Πάμε λίγο McDonald's να πάρω κάνα να φάει παραπάνω. Πάμε ένα McDonald's παιδιά τσακ μπαμ και μετά πάμε στο EMS. Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία. Πάλτε στο κόλο λαρδί τη θεία τη μία. Πάμε όλοι μαζί σε όμορφη πλάζ. Βάλτε στο κόλο λαρδί. Ωραίο μαγαζάκι. Έτοιμος. Πάμε, Τάιταν. Είσαι ωραίος και μετράς. Πάμε, Τάιταν. Πες μου, Τάιταν. Αν μπορείτε να μου δώσετε 20... 20 μπέργκερ, ναι, και 20, επειδή κοκακόλες έχω, έχεις... Sprite. Ωραία, ωραία, ωραία. Και 20 Sprite. Ωραία. Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία. Θα περιμένεις να το φτιάξω, ένα λεπτό. Βεβαίως, βεβαίως. Ωραίος. Κάτσε ρε, τα σεκιουριτάδικα πουλάνε κράνη και βέστ. Α, δεν το ήξερα παιδιά αυτό. Α, ναι, δεν έχω πάρει και το kit. Ναι, πω, τα ξέχασα, παιδιά, τα kit εντελώς. Έχετε δίκιο. Έχω να πάρω kit εδώ και αιώνες όλοι προς. Για να ανάψω. Ζεσταίνω, ρε, παιδιά, γιατί ζεσταίνω με να ανάψω κλιματιστικό. Αντίτε. Τι
στη θάλασσα να πνίγει η θεία. Πάμε όλοι μαζί. Okay. Φίλε, Titan. Έλα, φίλε. Έλα, έλα. Titan. Έλα, βρε. Πες μου. Να σου πω. Ακούς. Έλα, ακούω. Μήπως θα μπορούσε να μου κάνεις μια χάρη, πρώτα πάρ' την παραγγελία σου και τα λοιπά και θα σου περιμένω έξω, εντάξει. Αν θέλεις να σου δώσω λεφτά, δεν μπορώ να σου δώσω, αλλά... Όχι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς τον πυροβολισμό έξω. Έχω να πω και σε κλείς, παιδιά. Πώς τον πυροβολισμό. Τα ήταν. Τον κύριο Τσιράκη. Τι κάνεις, φίλε μου. Έλα, δεν φαίνεται να δώσω. Σκόψα να βοηθήσω. Θέλω φίλε μου, Καρίτσα. Καρίτσα, ο Τάιταν. Καλησπέρα. Πάμε τρελέ, έλα. Τάιταν, βλέπεις κούρεμα που κάνει το παιδί. Νεκρός. Μισό λεπτό να πάρω τα πράγματά μου. Να πάρω τα πράγματά μου, μισό λεπτό. Θα πεθάνει. Σ' άδωσα. Οκ, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλά. Κύριε, κύριε, με συντή. Εκεί. Πού, εκεί. Δεν βλέπω τίποτα. Δεν μπορεί τώρα. Σταμάξει. Εδώ. Είναι ένας εδώ, ακολούθα. Να τους το βλέπεις ο μαύρος. Ναι. Πρόσεχε γιατί είναι βαριά οπλισμένος. Πάμε όντως, σηκώστε το. Ένα, δύο. Πάμε για τρέ, πάμε για τρέ. Όπα, λέγε, χαμός αποκλείσει. Είστε καλά, κύριε. Ναι. Πώς χτύπησατε? Κάτι βλαμμένα εδώ πίσω μου, όλα εντάξει. Ναι, κάτι καταλαβαίνω. Εντάξει, ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε. Κύριε, δεν τρέμα ποτέ. Εδώ που θέλω να σου πω κάτι που σου πρέπει να πάω σε κλήσεις, πρέπει να πάω. Παναγία μου! Κύριε Καβίτη, μπορείτε να μου δώσετε λίγα λεφτά. Καλύψου. Να το βγάλω εγώ τώρα. Κύριε γιατρέ, αγχώνουμε. Γιατρέ, δεν νιώθω καλά. Ένα, δύο. Κύριε και γιατρέ, το παιδί ζει. Το παιδί ζει, αλλά μην το σκοτώσετε πάλι, ρε παιδιά. Ναι, αυτός φταίει, αυτός μας βάζει. Εντάξει, αυτός φταίει. Να είσαι καλά, παιδιά. Άντε. Κύριε Καβίτη. Τάιταν, φύγε γρήγορα. Έχετε λεφτά. Έχετε λεφτά. Εγώ ψάλλω μια μεγάλη γάζα, ρε, μη φεύγεις. Εγώ λεφτά. Δεν μπορώ να σου δώσω λεφτά. Θα μου βάλεις εμένα τη γάζα. Μήπως μπορείς να μου την κάνεις δώρο, χάσαμε. Ρε φίλε, όχι, δεν μπορώ να σου την κάνω δώρο, δεν μπορούμε να τις δίνουμε. Κάθε φορά που σας κάνουμε μία γάζα, είτε έχετε λεφτά, είτε δεν έχετε, θα τη χρεωθείτε. Εντάξει, δεν έχω λεφτά ρε, να την πληρώσω, δεν πειράζει. Άι, τώρα με το ποδήλατο ξανά. Ρε, τραβάμε. Δεν έχει λεφτά η πόλη. Πέτρο μου, τα λέμε τα Παναγία μου. Άψω έναν πυροβολισμό δίπλα μου. Κάμε.
παιδιά, πάω μία στιγμή αφού πού εγώ. Έρχομαι. Παιδιά, πάω για μία τουαλέτα και να βάλω και λίγο water. Έρχομαι, παιδιά. Ω, με το ητόν! Εδώ με τα ήταν! Χριστούγεννα! Σκάσε τρίπονα! Και πέμπε τέτοιον! Ουφ, ήρθα παιδιά. Μεταβαίνω τελευταία κλίση που είναι εκτός πόλης. Ξαλάβρωσα, ναι! Thank you.
Πάμε, Τάιταν, πάμε να σώσουμε τον κόσμο. Ένα, δύο, 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 ένα, δύο. Ευχαριστώ. Είστε καλά, καλέ μου, κύριε. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Είστε καλά. Ναι, ναι. Η μηχανή σας είναι εκεί από τη βλέπω. Αυτή είναι. Ναι, ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να σας χτύπησε κάποιο αυτοκίνητο, έτσι. Ναι, από πίσω, με τράκα. Οκ, κύριε. Okay. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ευχαριστώ, συνέχεια. Μόνο σε ένα μπαγκάρι το στήμα, μάλλον, καλέ μου φίλε, οι άλλοι δεν είναι κάτι τέτοιο. Περίμενε, η πρώτη τελευταία είναι... είναι εδώ σχόλης, είναι στο γραφείο. Η τελευταία που είναι ρε παιδιά, η κλίση είναι... για να δοκιμάσω να πάω. Ναι, ναι, όλα καλά. Έχω καφέ. Εν τω μεταξύ, ακόμα και οι στολές που έχεις κάνει για τους ειδικευόμενους και αυτές επίσης είναι γαμάτες. Ναι, ναι. Τελευταία μόλις έφτασα εγώ γιατί επέστρεφα από το παλέτο. Οπότε. Αχα. Όχι. Αλλά η πρώτη τελευταία δεν είναι στο νεκρογραφείο. Βλέπω κράνος, δεν βλέπω αυτόν. Κύριε, είστε εδώ. Η μηχανή του είναι εδώ, αυτός βγήκε. Ρε παιδιά, γιατί βγαίνετε μωρέ. Κάτσε μήπως είναι αυτός εκεί πέρα. Αυτός εκεί είναι, νάτος. Πίσω από τον βράχο. Απίστευτο. Και είναι και τυχερός. Ένα. Δύο, ένα, δύο, ένα, δύο, ένα, δύο, ένα, δύο, ένα, δύο, δύο. Είστε καλά, κύριε μου. Α, μια χαρά, μια χαρά. Από ό,τι είδα, μάλλον σας χτύπησε κάποιο αυτοκίνητο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, καλά, είστε, δεν έχετε τίποτα από το σοβαρό, μόνο κάτι μελαγγές στα γόνατα. Ευτυχώς, είστε τυχερός, τυχερός. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια. Ωπα, σούτια. Θετικό. Παιδιά, όσοι είστε YouTube, ελάτε και τρόπο να κάνετε...
Έλα φίλε, πες μου. Τι κάνετε και τα ήταν. Ω, τι κάνετε αγαπητοί κύριε. Ο φίλος σας κάτι κουβαλάει εκεί. Τι κουβαλάει. Είναι εδώ πέρα ένας κακομύρης που βρήκαμε. Θέλει να τον πάμε σε ένα γκαράζ και δεν χωράγαμε στα μάξι και τον πήρα κλίτσι. Α, κατάλαβα, οκ. Κύριε Τάιταν, έχετε λίγα λεφτά. Λοιπόν, δεν μπορώ παιδιά να σας δώσω λεφτά γιατί πρέπει να πάω σε κλήσεις, γίνεται πήγαινε κύριε Τάιταν, σας ο κόσμο, έτσι. Να είστε καλά παιδιά, γεια σας. Yes, καλή συνέχεια. Τι καλά παιδάκια. Για τον φίλο μου, τον Forest Gamer. Παιδιά, έπεσε για μία στιγμή το stream, sorry. Όχι, παιδιά, για μία στιγμή έπεσε το stream. Συγγνώμη παιδί, για μία στιγμή έπεσε το stream. Sorry. Αλλά όταν λέμε έπεσε, εννοούμε έπεσε. Δεν άντι να το πάμε τώρα. Πέμπτεν! Παιδιά, με βλέπετε από το YouTube. Γεια σας κύριε Τάιταν, ξανά. Καλησπέρα κύριε. Σταύρος είναι κύριος. Σταύρος. Α, καλή φάση. Μεταφέρω το τελευταίο. Σε ευχαριστώ ρε, Forest Gamer. Πρέπει να ήταν.
Εγώ πάω σε μια κλίση που είναι εκτός πόλεως. Πήρες μοχλού να πέσεις flight simulator. Τι! Καλά είμαστε, baby. Και στίχνει που το κουνάς. Oui, αυτό ακούστηκε κάπως. Το κουνάω. Όχι, αυτό ακούστηκε άσχημο. Πώς θα το φίλο μου. Καλησπέρα, κύριε. Πούτος. Α, όχι, εκεί είναι, ναι. Το πέθανε από ασθένεια. Από ασθένεια. Ναι. Ήρθε εκεί με μια μηχανή του, πάτησε ένα κλωτσίδι και ψόφωσα. Είναι τυχερός ο φίλος σας, λίγο ακόμα να είχα καθυστερήσει και θα είχε πεθάνει. Τον σώζετε, τον σώζετε. Ένα. Ακούτε. Ένα. Ένα. Ναι. Δύο. Ένα. Δύο. Ένα. Δύο. Oh. Είστε καλά, κύριε. Καλά είμαι. Ναι, λίγο το πόδι μου πονάει, αλλά. Ναι, έχετε μία μελανιά στο πόδι, αλλά κατά τα άλλα είστε οκ. Okay. Δόξα τω Θεώ. Ωραία, ευτυχώς. Μπράβο, γιατρέ. Ωραία. Λοιπόν, σας αφήνω. Πρέπει να σας αφήσω γιατί πρέπει να πω και σε άλλες κλίσεις. Ναι, καλή συνέχεια, παιδιά. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ, γεια γιατρέ. Γεια σας. Γεια σου, Πόπι. Λοιπόν, στον Πόπι. Στην Πόπη, στον Νίκο και στην Ιωάννα και στον Φίλιππο. Καλησπέρα, παιδιά. Και Λαρισαίος, μόλις σου έρθει το PC να μας στείλεις φωτογραφία κατευθείαν. Κατευθείαν. Hello, Αντώνης 13, τι κάνεις φίλε μου. Και εγώ παιδιά θα πάρω μια νέα motherboard. Oh, καλησπέρα στον πάνω τον Λεούση, το καλό μου φίλο. Και εγώ παιδιά θα πάρω μια νέα motherboard, να αναβαθμίσω και το PC λίγο, να τρέχει λίγο πιο πένα. Αλλά για την ώρα έχω πάρει αρκετά πράγματα. Στοίχημα ότι θα πάω πάλι εκτός. Στοίχημα. Πάμε, Titan. Πάμε, Titan.
Ναι, Γουί μου, αν το stick πάει διαγώνια μετά θα σπάσει. Θα σπάσει μετά το stick Wii και δεν θα έχουμε μετά stick Wii. Τι θα κάνουμε. Οπ, νέο περιπολικό, what the fuck. Πήγαινε, πήγαινε. Τεντώνει. Γουί, να μα στείλει καμία φωτό μετά για να δούμε. Γεια σου ρε, Forest Gamer, πάμε Titan. Τι, σε ευχαριστώ φίλε μου, TGR Frosty, πάμε Titan. Καλησπέρα κυρία, αφήστε το κάτω. Αφήστε το κάτω. Τι κάνετε ρε, 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 άκρη, άκρη, άκρη. Πέλε, κίσω. Κάτσε, όχι, τέζε, άκρη λίγο, άκρη λίγο. Τέζε. Εντάξει, εγώ κάτι καλύτερο. Δεν θα δεις. Ο κύριος πρέπει να πάει για... για επέμβαση. Συνάδελφε, μπορείς να το κάνεις την επέμβαση. Συνάδελφε. Όταν θα ακούσεις αυτό το μήνυμα, από τα σύρματα, τα πληρώνεις όλα, δεν πληρώνω τίποτα για, το, για τον παλαιό δικά σου. Αδελφέ! Βάζω μάσκα οξυγόνου. Κάτσε! Λοιπόν, κύριε, σας πάω μέσα, διότι έχετε φάει μία σφαίρα στα πλευρά και πρέπει να σας κάνουμε αμέσως επέμβαση. Μάλιστα, μάλιστα. Θα βλέψεις. Μ' ακούς? Ναι, ακούω. Πάτσε το μηχανάκι, τρόπ. Κάτσε! Όλα εντάξει. Το περιβάλλον έγινε. Ναι, ναι, συνάδελφε. Πόσα δάχτυλα είναι αυτά. 10. Με Dettol το καθαρίζεις με τε... με Dettol. Το καθαρίζεις με Dettol. Κάτι και εγώ καθαρίζω με Dettol. Και το καθαρίζεις και εσύ με Dettol. Oh my god. Έλα, πες μου. Θα τον πάμε κατευθείαν. Να τον ξεπαστρέψω. Τσακμά μου. Μουσταριό μας γίνατε, σφαίρα φάγατε, ρεμίστε. Έλα, Titan, ξάβουσαν. Όχι, σε αυτό το δωμάτιο είχαμε κάνει. Σε αυτό το δωμάτιο είχαμε κάνει τότε και την κολονοσκόπηση. Ω Παναγιά μου. Ξεχωριστή εμπειρία, το θυμάμαι. Πότε φωνέ, πότε φωνέ. Κάτσε λίγο, τι. Γιατί τον κύριο δεν μπορώ να τον αφήσω κάτω. Σοβαρά τώρα. Σοβαρά. Αυτό τελικά. Για να προσπάσα μια άλλη. Πα. Οκ. Γάμο το ένα χειρουργείο πήγα να κάνω. Ένα χειρουργείο πήγα να κάνω.
Ακάλα. Βγήκε ο μπάτσος έλεος. Γαλόνια. Μπα, νομίζω ότι την κοπάνεις. Αυτός ο ασθενής μάλλον έχει γαλόνια. Α! Τι κάνεις εκεί! Εξαφανίστηκε ο... Ναι, ο... Τι πάει με το σφυρί! Κάτσε να χτυπήσω και εγώ λίγο μήπως. Μα τίποτα. Τίποτα. Έλα, άνοιξε. Άνοιξε πόρτα να διαβώ. Άνοιξε πόρτα, άνοιξε! Άνοιξε τα πόδια, να μπω, να δίνε διαβό. Να βγω, να μπω, όλα. Δεν ανοίγουν οι πόρτες, παιδιά, καθόλου. Χτυπάω, χτυπάω. Η δουλειά κάνει τους άντρες. Άνοιξε μου τα ποδάρια. Sorry. Πού είναι αυτός. Ανοίγουμε τις του παραδείσου. Α, τι είναι αυτό, ο διάβολος! Παλαγιά μου! Τι είναι αυτό! Παλαγιά μου! Μαύρος πειρατής! Ο μαύρος πειρατής! Μάλιστα. Βασικά νομίζω ότι δεν σας κρίνουν για το χρώμα, για το μαλλί σας. Δεν είστε μαύρος, απλά το μαλλί είναι λίγο extreme. Το μουσάκι να το... Α, το βγάλε. Αυτό δεν γίνει. Όχι. Α! Ω, ήρθε γάμο το. Πούντος. Πούντος. Ωραία. Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα. Δεν πάνε καλά. Δεν πάνε καλά.
αυτό ο κύριος να ξαπλώσει λίγο. Εδώ πέρα σα. Καλά, ξαπλώσει και αν. Ξαπλώσει και αν τα πόδια σου για του γιατρού. Εγώ. Καλά. Εγώ μια χαρά είμαι. Επειράζει πριν. Όχι, δεν είστε καθόλου καλά. Έχετε μια σφαίρα στα πλευρά. Στον κόλο. Αλλά δεν το καταλαβαίνετε. Δεν πειράζει, ας την εκεί να μείνει. Δεν πειράζει. Δεν την καταλαβαίνω. Δεν την καταλαβαίνετε, κι άμα πάρετε καμία. Κι άμα κρίνει κανένα κουραδάκι. Περάστε λίγο έξω, περάστε λίγο έξω. Περάστε έξω. Ασφάλεια του συναδέλφου. Ξαναπρόστε απάνω, κύριε. Μισό λεπτό για να το εξηγήσουμε λίγο του παιδιού. Σα τον δίνουμε αυτό, να φεύγουμε. Λοιπόν, πάμε. Μετά από διάγνωση του Γενικού Νοσοκομείου, Παύλα EMS, Παύλα Z6272-15. Κύριε, ευρέθη σφαίρα, δεξιά πλευρά των πλευρών σας, εσωτερικά υποκάλλου. Καθίστε εδώ έτσι. Ωραία, άντε πάμε. Θα χρειαστεί να πραγματοποιηθεί ένα τρίτο τύπου χειρουργείο, ώστε να αφαιρεθεί σφαίρα. Εξαγωγή. Εξαγωγή με λίγα λόγια. Λοιπόν. Κατανοητό. Οπότε, εφόσον είναι κατανοητό, ξαπλώστε, κύριε. Ωραία, λοιπόν. Πώς γράφετε το τέτοιο για να ξαπλώσουμε? Ποιο πράγμα κύριε? Το e-sleep. Τι πια? Εάν ήμουν πίσω από έναν υπολογιστή θα πατούσα F8 και μετά E κενό sleep. Πότε. Αυτό εδώ θα έκανα που λέμε για να μας βόλευες και λίγο. Μπορείτε να μου γράψετε λίγο στη σκέψη σας πώς γράφετε? Μα σας το γράφει ο συνάδελφος στη σκέψη του. Να σας το γράψω και εγώ ξέρω. Αυτό θα βολέψει περισσότερο. Σαν να λιποθυμάτε σε τρίτο βαθμό, αν με καταλάβετε. Αυτό. Βλέπετε. Ναι. Καλησπέρα, διευθυντάδες. Πέρασε έξω, γρήγορα. Επίσης. Get out. Τάβλα. Θέλω να μου κάνεις μια χάρη μόνο. Βγάλε τα ρούχα πρώτα. Αν μπορείς, άμα χρειάζεται βοήθεια, μου λες. Και θέλω να κοιτάς σε μια κατεύθυνση να μας βολεύει λίγο. Θέλω να κοιτάει το κεφάλι έτσι όπως κοιτάω εγώ προς τον τοίχο. Εγώ πάω να βγάλω συνεργά. Γεννάς κάπου ενδιάμεσα του κρεβατιού. Και την οπλοθήκη, σύνταγμα για τον παπούτσι. Κάθε μου ξεκοιτάω. Γυαλιά, ακουστικά, το οτιδήποτε παρέχει πάνω. Α, συνάδελφε, πάνω συνδέσαι τον παλμογράφο. Σύνδεσαι τον παλμογράφο και αφήστε τον πάνω από εμένα τον παλμογράφο. Εσείς κάντε τα περαιτέρω για να βγει. Καταλαβαίνετε. Άνοιξε τον μόνο. Μάλιστα. Είμαι εντάξει, δεν είναι πάω πιο πάνω. Όχι. Εντάξει. Αρχικά, να φέρω μια ενισολική αναισθησία για τον κύριο. Τοπικής, όχι. Να πάω πιο πάνω ή είμαι καλά εδώ πέρα. Ενισολογική. Νομίζω καλά θα είναι εκεί. Τι λέτε. Συνάδελφε, καλά είναι εκεί. Καλά είναι εκεί. Φουγκαρίστρα έξω. Καλύτερη. Συνάδελφε, θα του κόψουμε το δέρμα. Θα μπουν μέσα στα λεπίδια. Ολικής τώρα τοπικής. Εντάξει, να πω. Κάνε μια μεγάλη πτήση, να μην νιώσει μικρή βάθος. Λοιπόν, δώστε μου 2 λεπτά εγώ λοιπόν, να πάρω το πίπιο. Ξεκινάω εγώ τα προκαταρκτικά. Δώστε μου 2 λεπτά να συνδέσω λίγο στην περιοχή της καρδιάς τα απαραίτητα, να συνδέσουμε και τον πλημογράφο. Ναι, κάντε παιδιά, εγώ ετοιμάζω την έννοια εδώ, τι χτυπάω όπως κάνουν, ξέρετε. Ναι, ωραία. Πάρε μια βαθιά ανάσα και θα στην κορυγήσω. Έτοιμος. Καθαρίζουμε την με πεδαλί και με βαμβάκι πρώτα να φύγουν τα πολλά αίματα. Μπράβο, Titan. Λοιπόν, καθαρίζουμε καλά και σχολεστικά. Πει όλοι μπορεί. Ωραία. Καθαρίζουμε μια διευθυντικότητα σημείο της σφαίρας. Sorry. Άρα παίρνουμε τον ιστερικό μία με επίσης μια λιγούρα τώρα στη χειρουργία.
Τώρα σε πιάνει, ανθρωπέ μου. Τώρα σε πιάσει λίγο. Απανάει. Απανάει. Εντάξει, να κάνω. Ωραία. Και σου εγώ, θα πεινάς πιο πολύ άμα τόσο έτσι. Μαλάκι. Ένα στατικό, οκ. Okay. Αχ, θέλω. Για να δούμε. Το αφήνω πάνω, συνάδελφε, εγώ απλά θα βοηθάω. Ναι, ναι, βλέπω τη σφαίρα ότι έχει σφινωθεί ανάμεσα στο 5ο και το 6ο, στο 5ο και στο 4ο το πλευρό. Ζωτικά όργανα δεν έχει χτυπήσει. Τυχερός ο κύριος. Τώρα, το μόνο που θέλω από σένα είναι να μου κρατήσει την τομή λίγο ανοιχτή για να βάλω μέσα την λαβίδα και να του βγάλω τη σφαίρα. Ναι, ναι, συνάρφε, φέρε, το κρατάω. Ωραία, ωραία. Για να δούμε. Το κρατάω. Σταθερά 78 με 79. Τέλεια. Ωραία, βάζουμε τη λαβίνα μέσα στο μήκο. Το κρατάω. Σφαίρα. Ωραίος, αλλά... Ότι είναι πιαστά, πω, έχει σφημένες, τι σφαίρα είναι αυτή. Πιο ήρεμα, από... κατεβαίνει 75, 74, ήρεμα. Τώρα το τηλέφωνο που να πάρει. Πάλι γκόμενα ρε. Πάλι αυτή η γυναίκα μου, όλο με κοιμένει. Ρε, δεν σου έχω πει να το βάζει στα θόρυβο. Τι να κάνω, sorry. Λοιπόν, okay, δεν καταλαβαίνω, από δεν καταλαβαίνω. Έλα, όχι το κοιντό. Ας την γκόμενα ρε. Πεθάνε εδώ, παιδί. Οκ, okay, πιάνουμε τη σφαίρα, την βγάζουμε. Προσεκτικά, προσεκτικά. Αλλά. Φύγε. Μη σφίγγες τόσο. Φύγε, εντάξει, φύγε. Θα σου φύγει καμία. Πω. Sorry. Θα το ξυπνήσεις πριν την ώρα, δεν χρειάζεται αδρεναλίνη. Τη σφαίρα είναι αυτή από Magnum, Παναγία μου. Κάτσε να τη βάλω εδώ στο. Στο λεκανίδιο. Πω, Θεέ μου, τη σφαίρα είναι αυτή. Ωραία. Λοιπόν, συνάδελφε, αν μπορείς να μου φέρεις σεράματα και... Τι είπες, συνάδελφε? Συνάδελφε, λέω, αν σήμα μπορείς... Σήμα και βελόνα. Αυτό. Τι είπες, έχω και πάνω μες τα αυτιά, δεν έχω. Ράματα και βελόνα. Μία βελόνα, σύρμα και βελόνα. Κάτσε να καθαρίσω την πληγή εδώ πέρα και να βάλω λίγο αιμοστατικό. Ωραία, σαν άρθρο το αφήνω εδώ πέρα. Ωραία, πολύ ωραία. Και αν θες, βγάλε μου και μία ένεση αντιβίωσης για να τη βάλω στη τομή. Για να μην τι ένεση, καμία. Δεν άκουσα. Ένεση αντιβίωσης. Ωραία. Κάτσε εδώ, έχουμε, γιατί πες να τελειώσω. 76 με 77. Να δω, έχουμε... Ξεκινάμε ράματα στην τομή, αλλά ομαλά η τομή φαίνεται ότι θα κλείσει φυσιολογικά. Ωραία, κανένα θέμα. Πάμε. Ωραία. Αν θες, κάνε του την ένεση αντιβίωσης, σε μπερδεύω και με αυτό. Ωραία. Τέλεια. Ωραία, καθαρίζουμε τη γραμμή το μία από τα αίματα. Και τώρα να του βάλω και έναν επίθεσμο αντισηπτικό. Ωραία, χαρισιάλους πες μου, έχουμε σύρταρει. Άργε, πρέπει να πάρω τον Γιώργο να μας φέρει κι άλλους. Βάζω αντισηπτικό επίθεσμο πάνω, ωραία. Τον δένουμε καλά. Τέλεια. Όλα okay. Καλά, είπε μη συνάδελφα. Σταθερεύουν το αυτό. Καλά είναι. Ωραία. Αναπνέει κανονικά. Η καρδιά χτυπάει κανονικά. Δεν βλέπω κάποιο είδος σφαιρική πλάβη. Ωραία, πολύ ωραία. Εγώ έχω τελειώσει από εδώ πέρα. Ωραία.
Να βαρέσω ένα αδρεναλίνη. Ναι, ναι, να τον ξυπνήσουμε σιγά σιγά. Κάτσε λίγο να απολυμανθώ. Όχι, παιδιά, στην πραγματικότητα δεν είμαι. Στην πραγματικότητα, παιδιά, για ποιος δεν είμαι. Τρία εκατοστά ήταν, έτσι. Ναι, ναι. Ωραία. Τρία, δύο, ένα. Ωραία, θα ξυπνήσει, κύριε. Ωραία. Κύριε Μακουντέ. Κύριε. Ναι. Ωραία, κύριε. Τίποτα, παιδιά μας. Τίποτα, παιδιά. Να σας κόψουμε μία αποδειξούλα μόνο. Στο 182. Μισό λεπτάκι. Κόψες, να βγάζω. Θα κόψω εγώ. Α, οκ, ωραία. ID 182, εκεί θα κοπεί η απόδειξη. 182, κύριε, δεν τα δίνουμε μισό. Κάνε δήλωση αφημί, πρέπει να είναι μπροστά ο... Ας το πούμε άνθρωπος, κάτι έχει αυτό το αφημί. Πάμε, Τέταν! Ωραία, παιδιά. Πολύ λοιπόν, ωραία. Σε περίπτωση που δείτε κάποιο είδους, κάποιο είδους αιμορραγία, κάποιο είδους πάσιμο, νιώστε αρκετά δυνατούς πόνους, πιο δυνατούς από αυτή τη στιγμή, έρχεστε αμέσως εδώ πέρα, δεν πειράζετε την πληγή. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε αιμορραγία, όπως σας είπα, θα έρθετε απευθείας εδώ πέρα. Άμα δείτε σπάσιμο από τα ράματα, δεν τα τραβάμε, δεν τα βγάζουμε. Εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Να σας γράψω και μερικά παυσίπονα. Έτσι. Και επίσης σας προτείνω. Και θέλω να παίρνετε ένα το πρωί και ένα το βράδυ. Πριν το φάει και μετά. Και σας προτείνω να πείτε και στον, προϊσταμενό σας για λίγο καιρό να σας βάλει για δουλειά γραφείου μέσα στο τμήμα και να μην πηγαίνετε σε. Εντάξει. Μισό λεπτό για να σημειώσω λίγο τα απαραίτητα. Ωραία. Εγώ πάω στις, στις κλήσεις γιατί. Πήγαινε στην άρθρο, θα πήγαινε. Πολλές. Ορίστε, πάτε το χαρτί. Πάμε, Τάιταν. Αυτό είναι αρπί, ρε. Αυτό είναι αρπί. Τίποτα, ρε. Έχουμε το καλύτερο EMS. Το καλύτερο EMS. Τέρμα, ρε. Το καλύτερο EMS έχουμε. Φοβερό EMS. Τα παιδιά που κάνουν καλό αρπί. Αυτό. Ακριβώς. Έχω βγάλει και μία φωτό να την ανεβάσω μετά. Έχει πάει κανείς, τελευταία. Ωραία. Εγώ πάω στην, πορτελευταία να δω το τι γίνεται εκεί. Ο Hitman θα κάνει live κανονικά, παιδες. Να βάλω κράνος. Θα μπει στην πόλη. Θα μπει στο είμαι. Γιατί έπεσα πάλι, γιατί, πείτε μου γιατί, όλο πέφτω.
Γιατί! Πείτε μου, κύριε, πείτε μου. Καλησπέρα στον καλύτερο γιατρό της πόλης. Καλησπέρα, παιδιά. Τι κάνετε? Πώς πάτε? Μετάιτον! Όλα καλά, φίλε μου. Πόσο καιρό θα μείνεις στην πόλη? Έλα. Πόσο καιρό θα μείνεις στην πόλη? Θα μείνω, νομίζω, για άλλη μία ώρα και κάτι. Αν θέλετε να μιλήσετε λίγο πιο δυνατά, γιατί δεν σας ακούω, κύριε. Λέω, πώς μπορώ να μπω μέσα στο κανονικό το Emerald? Για να μπει στο κανονικό το Emerald, πρέπει να μπει στο whitelist, το οποίο είναι κατά τα απογεύματα. Όμως, πρέπει να ξέρεις ότι σήμερα το βράδυ ο κανονικός Emerald, ότι θα υπάρχει ένας μεγάλος κατακλυσμός σε εκείνη την πόλη και θα είναι κλειστή για λίγο. Και θα ανοίξει πάλι από την επόμενη την εβδομάδα, μάλλον. Οπότε υπομονή, φίλε. Α, εντάξει. Εντάξει. Οπότε για την ώρα μείνε εδώ πέρα και όταν ανοίξει και η άλλη πόλη. Ωραία, να ξέρεις, είσαι ο καλύτερος ιατρός και τα streams σου τα καλύτερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή μου φίλε. Δεν μου λες εσύ από πού είσαι, από Κύπρο? Κύπρο, Κύπρο. Κύπρο, Α, ωραία. Ωραία η Κύπρος. Πάμε, Τάιταν. Ωπα, τι είχε, Παναγία μου! Τι κάνεις εκεί? Τάιταν. Πες μου, φίλε μου. Μπορείς να μου δώσεις λίγα λεφτά γιατί... Δεν μπορώ, παλικάρι μου, και εγώ δεν έχω πολλά λεφτά σε αυτή την πόλη. Τι να σου κάνω? Λίγα λεφτά έχω. Οπ, αυτός, εγώ... αυτός εμφανίστηκε από ψηλά. Εγώ, γιατρέ. Ναι, εσύ. Okay. Αχ, ωραία. Έλα. Oui, είσαι φοβερή. Oui. Μπορούμε να πάρουμε μαζί φωτογραφία? Βεβαίως. Έλα, φίλε μου. Έλα. Τάιταν, θέλω να μου πεις ένα μεγάλο πάμε, Τάιταν! Πάμε, Τάιταν! Πάμε, Τάιταν! Έλα εδώ κι εσύ, ωραία, μείνετε και οι δύο εδώ πέρα. Κάνε και εσύ με το γυμνός, μπράβο, έτσι, εκεί. Είναι εδώ, κύριε. Πάμε, τότε! Οπ. Πάμε, Τάιταν! Ρε. Πώς το βλέπεις τώρα, θα χαρακτήσω. Εντάξει. Αστυνόμος εσύ. Πάμε, Τάιταν! Ωραία, παιδιά. Όπου 78 άτομα, πάμε, Τάιταν. Πάει πολύ καλά εκεί αυτό το stream. Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Δεν προλαβαίνω ούτε να κλάσω. Κλείσεις. Έλα. Πάμε.
πάω στην τελευταία εγώ, γιατί είναι πιο ψηλά και από την πρώτη τελευταία. Σύνορα παλέτο με τι. Έλα. Πού είναι ο τρόπ. Ο τρόπ πίσω το τρόπ. Λοιπόν, Titan, ακούς. Έλα, πες μου. Λοιπόν, Titan, έχουμε πρόβλημα. Ποιοι. Εγώ. Εσύ, ποιος εσύ. Λοιπόν, ονομάζομαι Tupac. Χτες έγινε ένα θέμα με την αστυνομία. Βέβαια, ναι. Δώστε μου ένα λεπτάκι. Λοιπόν, είμαι ο Tupac, ονομάζομαι Tupac, έτσι. Tupac, ναι. Είχαμε χτες ένα ατύχημα με την αστυνομία. Μάλιστα. Και πήρα από τον κύριο Τρόπ, διευθυντή του EMS ή υποδιευθυντή του EMS, ένα χαρτί το οποίο λέγεται ότι πρέπει να πάω με έναν ανώτερο του EMS. Ο κύριος Τρόπ μου είπε ότι θα μεταβεί λίγο ή ναι. Θα είναι. Θα πάμε με τον κύριο Titan, λοιπόν. Ότι πρέπει να πάμε στο LSPD, Los Angeles Police Department, να δώσω το χαρτί, να κάνετε κι εσείς μια επιβεβαίωση όπως και στο χαρτί αυτόγραφο που είχε κάνει ο Τρόπ και να πάρω 190.000 ευρώ το οποίο έξιζαν τα φάρμακα για χτες. Από την αστυνομία. Βεβαίως. Έχω και χαρτί κανονικά γραμμένο το EMS. Και θα σας δώσει η αστυνομία 190.000 ευρώ, έτσι. Βεβαίως. Μπορώ να σας δείξω και το χαρτί αν θέλετε. Γεια σας, κύριε. Μην μιλάω σε εσύ, ελάτε εδώ, κύριε Titan. Κύριε Titan, πάμε άλλα. Πού είστε. Πίσω είναι, αλλά. Φύγε, σύρε. Γεια, λοιπόν. Για δω. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Είστε ο κύριος, τρεις είναι εδώ. Το πήρατε εσείς ή όχι? Δεν μου το δώσατε ακόμα. Τώρα? Ούτε. Για να δω λίγο. Α, τότε εδώ. Οπ, να το. Μετά από γενική γνωμάτωση του νοσοκομείου EMS, ο κύριος Τούπακας και Πέτσος χρειάζεται άμα ως παρέμβαση των φαρμάκων λουλουλουλου και κρατήριες super high και είναι τροπικά να πους. Μάλιστα. Βεβαίως και ισχύει, κύριε. Λοιπόν, θα μπορούσατε να έρθετε μαζί μου στο τμήμα να πάμε να μιλήσουμε, να δείξετε και το παρόν σας στην αστυνομία, να πάρουμε τα λεφτά μας. Μισό λεπτό λίγο, κύριε, μισό λεπτό. Βεβαίως, πάρετε το χρόνο σας. Τρελό φαρμακό αυτό από το Αλάσκα είναι. Μισό λεπτό, κύριε, γιατί μου έχει κολλήσει το. Βεβαίως. Μην αγχώνεστε. Παιδιά, εάν μας έχει κολλήσει το inventory, υπάρχει κάποιο τρόπο να το ξεκολλήσουμε. Χθες είχε γίνει ατύχημα με αστυνομία. Μα ακούτε. Γίνει τη πουτάνα, να ξέρεις. Μάλιστα, οπότε. Να σου πω, κλείνω μία στιγμή μάτια και ξανά ανοίγω, έτσι. Βεβαίως. Μη μας φύγει, γιατί στέφα. Μη μας φύγει, θα χάσουμε λεφτά, κύριε. Sorry, παιδιά. Μας γάμισε το 5M. Δεν γίνεται. Ωραία, παρακαλώ να πας πίσω, αν περιμένεις τη σειρά σου. Έχει το διάλο. Τι είναι αυτός, ρε μαλακαρδί. Δεν ξέρω. Βρίζει ο άλλος, ρε. Λοιπόν, αρτί, τα ακούς. Αυτός εδώ εμένα μαλαϊκής μου λέει τώρα να ξέρεις και άμα δεν πάρω εγώ τα 190.000. Εσύ το είδες το. Ναι, το είδα με το φάρμακο το C9 23.000. Ναι, είδες. Πω, παιδιά, έχει κολλήσει. Το φάρμακο. Το 5M. Γαμήθηκε, παιδιά, το 5M. Περίμενε. Να σου πω, άσε λίγο να κάνω μαζί του το αρπί και να πάω μαζί του και στο LSPD για να δείξω κάτι και στο κοινό, και στο κοινό μου, ρε εσύ. Εκατό είναι κάπου.
Οκ. Okay. Μας πήδηξε λίγο το 5M. Όχι, θα πάω μαζί με τον Τούπακ στο... Πώς το λένε, στο LSPD για ένα θέμα. Αφού ο Τούπακ έχει το χαρτί που του έχεις δώσει εσύ. Οκ. Οκ, Γουί μου, θα πάω. Μπορεί και την επόμενη την εβδομάδα, Γουί, θα πάω. Θα πάω. Θα το κάνω τελικά, Γουί. Ούτε milkshake, ούτε καφέ, ναι. Καλησπέρα, καλά είμαστε. Ναι. Κύριε Τούπακ, ελάτε να σας πάω με το αυτοκίνητό μου. Βεβαίως, πάμε με το αυτοκίνητο. Άρτε τα γουλούθα κι εσύ. Βεβαίως, πάμε κύριε Τάνταν. Ποιο είναι το αμάξι σας, μηχανή? Όχι, θα το βγάλω αμέσως. Μισό λεπτά. Βεβαίως. Άκρη λίγο. Κάντε άκρη, ρε. Άκρη. Ο καλύτερος γιατρός της πόλης, ο κύριος Τάτιαν. Να το ξέρετε. Α? Έλατε, κύριε Τούπακ. Βεβαίως, πάμε. Να σας φωνάζω, Τάιταν, πώς θέλετε να σας φωνάζω? Όπως θέλετε, Τάιταν. Βεβαίως, πάμε. Δώσε μου ένα λεπτό, έρχεται και δικός μου. Χίλια συγγνώμη ρε, είχα χαθήσει σκέψεις μου, σκεφτάμε την πρώην μου, ρε. Τίποτα, κύριε Τάιταν, έχουμε μεγάλα προβλήματα με κοπέλες εμείς γενικά. Μας έχουν φάει όλα τα λεφτά, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Σας καταλαβαίνω, κύριε, γιατί εγώ είμαι παντρεμένος. Παντρεμένος είστε! Περαστικά, κύριε Τάιταν, περαστικά. Όχι, καλή γυναίκα εγώ, όχι, δεν έχουμε κάνει ακόμα τερατάκια. Άμα κάνετε τερατάκια, μπορώ να γίνω και κουμπάρος, με πιάνετε. Όπα, γαμό. Έλα, εντάξει, καλά τον κάνατε αυτό, Κύριε, μόλις... Καλά τον κάνατε αυτό. Ναι, μια χαρά είναι, τραυματίστηκε. Μισό λεπτό. Θάρδη συνάδελφος. Μην αγχώνεσαι. Σηκώστε τον λίγο. Τι είπατε αυτό? Σηκώστε τον λίγο, κύριε, με, σηκώστε το. Ρε, μην ουρλιάζεις, ρε, μην ουρλιάζεις. Άντε, ρε, γαμίσου, ρε, θέλεις να σηκώσεις. Άντε, ηλίθιε, μην ουρλιάζεις, ρε. Sorry. Δεν μας κόβανε στα αυτιά, ρε. Κύριε Τάιταν, με την οδήγηση το έχετε perfecto, βλέπω. Όχι και τόσο πολύ. Πιο πολύ με τις μηχανές, όχι τόσο με τα αυτοκίνητα. Κύριε, σας ζητώ χίλια συγγνώμη, κύριε. Χίλια συγγνώμη, σας είδα με την άκρη του ματιού μου και πέστε κάτω. Λοιπόν, πάμε. Συγγνώμη, θα μιλήσω με φορτητές μας. Αρντί, μαλακισμένο, ξύπνα. Πάμε, για πάμε. Έλα ρε, πάμε ρε, περίμενε ρε, σιγά. Τίποτα, έχουμε να σου πω.
κύριε, δεν ήταν, μπορούμε να το κάνουμε αυτό καμιά κολονοσκόπηση, μπας και το στρώσουμε, γιατί... Κολονοσκόπηση, μ' αρέσει! Πολύ, πολύ νενό μας βγήκε. Κολονοσκόπηση του κάνω μόνο άμα έχει κάτι σφινωμένο. Ποπ, και τι δεν έχει, πείτε καλύτερα σε αυτό. Όχι, Παναγία μου. Με τη ζώνη αναπνέερα. Κι άλλος κάτω. Τι να του κάνω, εγώ φταίω. Ο Μιγάρα ήσταν εμπούστη. Αφού απάνω μου έρχονται. Εγώ φταίω. Ο Μιγάρα ήσαι, τελείωσε. Τι πειράζει ρε, πραγματικά, τι πειράζει ρε. Σκόντωσέ τους τα παφτά μας δηλαδή. Βλέπω ότι ο συνεργάτης σας είναι λίγο αιμοψηλής. Από πίσω. Ναι. Είμαι τρελός εγώ, μην με βλέπετε. Πισωγούνα είναι. Το κατάλαβα, το κατάλαβα. Τι καταλάβατε ρε πισωγούνα είμαι, απλά είμαι και πως λέγεται, και το παίρνω και το δίνω. Όχι, Παναγία μου, τι ακούω. Παραπάνω το παίρνει όμως, μην την ψάχνει. Όχι, Παναγία μου, τι ακούω σήμερα. Άσε, εγώ να δεις τι άκουγα, όταν το γνώρισα. Μη μου πεις ότι τον επέρνεις και τον έδινεις και εσύ, θα πάθω κοκοπλόκο. Τέτοια χάνουνε, τέτοια χάνει ο Γλυφαγόλης. Όχι, και εσύ τα κάνεις αυτά, αδροπέ μου. Όχι, εγώ ρε, εγώ τι, εγώ τι, άντε εγώ, και μόνο, τρόμαξα. Μόνο κοπέλες, φίλε, μόνο κοπέλες. Κανένα δόξα, παίρνω, δεν παίρνω, μόνο δίνω. Ωραία, ωραία. Η Λούλα από πει, γι' αυτό τον έχω πίσω, κατάλαβε. Ρε, περίμενε ρε. Και εγώ βασικά μόνο το δίνω, δεν το δίνω μόνο σε ένα τέτοιο ρε. Όχι, Παναγία. Σε ένα φύλλο. Κατάλαβες. Δεν το παίρνω, εντάξει, δεν το παίρνω. Γενικά, το παίρνω τηλέφωνο, κανένα τέτοιο. Α, το παίρνεις τηλέφωνο, άμα το παίρνεις τηλέφωνο, εντάξει. Όχι, ναι, αυτό ρε, είπαμε ρε, ολόκληρος deep lodge να τον παίρνει ρε. Όπου οδήγησε, οδήγησε, αν το είπα, ένα 10-10 θα σας έδινα, να ξέρετε. Νύχτα το πήραμε το δίπλωμα, κύριε Τάιταν. Σχεδόν. Κάτι κατάλαβα. Κάτι κατάλαβα. Βασίλεμα. Εντάξει, ήταν λίγο δύσκολο, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, έχω γίνει και πολύ ασθενό, με έναν ανώτερο τώρα τσιμπήσουμε τα λεφτά, κύριε. Για πάμε, πάμε. Άμα τα πάρουμε, τα 20.000 δικά σας. Ποποξοδεύτηκες, ρε. Έλα ρε, από τα 190-20 θα το δώσω, τι άλλο θέλεις. Πάμε. Δεν βλέπω κανένα. Πού τι. Εδώ δεξιά, εδώ κύριε Τέταν, έχει κανένα οχτάδες. Θα μην λίγο ρε. Είμαστε κορίτσια. Σας είπα ότι εγώ σε έχω προειδοποίησα, δεν μ' ακούτε. Ποιος εσύ. Ρε. Γεια σας. Ω, Τάιταν. Πάμε, Τάιταν. Καλησπέρα, κύριε. Πάμε, Τάιταν. Ήρθαμε για δουλειά εδώ πέρα, παρακαλώ. Παρακαλώ τη δουλειά να μου πείτε. Αν μπορώ να μιλήσω με κάποιον ανώτερό σας. Εγώ είμαι. Ωραία. Τι εσύ, ρε. Δεν είμαι εδώ, ρε. Ωραία. Εδώ, κύριος, εδώ πέρα με τα μαλλιά. Με ποια μαλλιά, όλοι έχετε μαλλιά. Εδώ, ξανθός, με τα... Εδώ, Ράστα και ο... Γεια σας, εσείς με τα καφέ που είστε. Λοιπόν, πάμε στο γραφείο καλύτερα. Μας εκπροσωπεί ο κύριος Τάιταν. Θέλει να πάμε στο γραφείο καλύτερα. Βέβαια, πάμε σε γραφείο καλύτερα. Πάμε και σε γραφείο, πάμε. Ούμπα λούμπα ρέιτ, ούμπα λούμπα ρέιτ, πέμπε τέτοιτ, ούμπα λούμπα ρέιτ. Ευχαριστώ, ούμπα λούμπα. Πλάκα πισωκούνι. Σίγουρο. Νόν, κουτακές. Πού είναι ο κύριος του Πακ? Να το σου πω. Αν βγείτε εσύ, καλά. Μπορώ να κάτσω τώρα. Λοιπόν, θα κάτσω, δεν πειράζει. Λοιπόν, με τον κύριο Τούπακ, τον οποίο βλέπετε εδώ πέρα, συμβαίνει το εξής. Δεν έχω αντελεμού φτωχός. Είχε ένα ατύχημα χθες με κάποιον από εσάς, δεν ξέρω ποιον και τι τέλος πάντων. Κύριε Τέτα, να ξέρετε ότι αυτός εδώ πέρα, ο LSPD, ήταν χθες στο περιστατικό, έτσι, και μου είπε να περάσω αύριο. Να τα λέμε έτσι όπως έχουν. Ναι, ωραία. Ναι. Και ο κύριος έπαθε κάποιο γνωρίζω, ατύχημα τέλος πάντων, ναι. Γνωρίζω τι γίνει. Λοιπόν, ακούστε με. Με πολύ ωραία συζήτηση που κάναμε χτες με τους κύριους και οι ιδανότερους μας, ωραία. Ω, Παναγία μου, τι αυτά. Τι γίνεται ρε. Τι έγινε. Παλικάρια, έκανα μια ποινή πάνω σε αυτό, ωραία. Πήραν ναι. Την ποινή τους, λοιπόν. Όσον αφορά το ποσό που έχεις έρθει αυτή τη στιγμή να πάρεις, οι διοικητές μας και οι υποδιοικητές μας δεν δίνουν λεφτά από το ταμείο, έτσι μας είπανε. Γιατί τι έγινε, πείτε μου μια κείμενα. Λοιπόν, χτες τρία παλικάρια, καθώς ο κύριος Τούπακ από εδώ, μισό από εδώ. Ναι.
πήγαν στην πόλη, τον κάνανε καταδίωξη. Μετά τα παιδιά μας ανέφεραν ότι ήρθαν άλλα δύο αμάξια. Όταν ενημέρωσε μάλλον ο κύριος του, είπα ότι τον κάνανε καταδίωξη. Από πίσω τους, τα παλικάρια αυτά τράκαραν. Ωραία, μαζί με άλλο ένα παλικάρι πήρανε αγκαλιά τον συνάδελφό μας. Τον φέρανε εδώ πέρα πλεγόντας τον, κλεβάζοντας τον μάλλον τον συνάδελφο. Ερχόμαστε για πρόστιμα στο τμήμα. Να σας κόψουμε πρόστιμα γιατί περάσατε το ένα, γιατί περάσατε το άλλο, γιατί τρακάρατε, γιατί μας φάγατε, μας ζητήνατε με το άλλο. Μάλιστα. Είναι ένα, γενικά ένας ολόκληρος χαμός στο τμήμα. Εγώ εκείνη τη στιγμή, να σου πω την αλήθεια, είναι ανοίξα μάτια. Ωραία, και τον πέτυχα τον κύριο να φωνάζει. Ξέρεις, εμένα όταν ακούω να φωνάζουν μέσα στο τμήμα και να μην είναι ήσυχοι, μου γυρνά τα μάτια, το ξέρεις αυτό. Βεβαίως, ναι. Και φώναζε ότι είχα τρακάρει, έτσι. Έγινε ένας μικρός χαμός γενικά. Ωραία. Μέχρι που ήρθε ο τρόπο και του έδωσε τα χάπια του, κυρέμισε. Και χρειάζεται και τα χάπια του. Μεταλαβαίνεις, τα χάπια που του γράφονται. Τώρα αυτά τα χάπια που γράφονται στον κύριο έρχονται να μας τα χρεώσουν σε εμάς, όχι στον ίδιο, ναι, που αναγράφονται μέσα στη συντογραφία του. Μα εξαιτίας εσάς, έπρεπε να πάρω εγώ αυτά τα φάρμακα. Ευθυνόμαστε για τον έβρεσό σας. Μισό λεπτό. Ναι, αυτό έχουμε δίκιο. Αυτό είναι τέτοιο. Δεδομένο ότι δεν ευθυνόμαστε για τον έβρεσό σας. Ο κύριος Τρόπ μου έδωσε χαρτί ότι έχετε ασθένεια. Άρα η συνταγογράφηση του χαρτιού αυτό για τα Ζάναξ που μου χρεώσετε 70 χιλιάρικα είναι στο δικό σας τσέπι, όχι στη δικιά μου. Όχι κύριε, γιατί πρώτον, ο αστυνόμος. Λοιπόν, ακούστε με λίγο, κύριε εσείς. Ο αστυνόμος τους, ο οποίος μας καταδίωκε σε ό,τι και αν γινότανε. Λοιπόν, σε ό,τι και αν γινότανε, κύριε Μέσμα, ακούτε, δεν είχε δίπλωμα. Ο ίδιος ο αστυνόμος, ο οδηγός αυτοκινήτου, δεν είχε δίπλωμα. Ωραία. Απαράδεκτο. Το ότι δεν είχε δίπλωμα, ναι, ότι δεν είχε δίπλωμα ο κύριος αστυνόμος και ότι έκανε ζημιά στον κύριο Τούπακ από εδώ πέρα, ενώ δεν είχε δίπλωμα, αυτό είναι ένα βεβαίως θέμα. Βεβαίως και είναι. Ωραία, μπορεί και θα φύγει από την αστυνομία. Οπότε, δικαιολογείται να ο κύριος Τούπακ από εδώ πέρα, σύμφωνα και με την συνταγογράφηση και με την υπεύθυνη δήλωση. Ναι, εφόσον έχει πρόβλημα με τον έβρα του κύριου Τούπακ, δεν φταίμε εμείς σε κάτι. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα έγινε εφόσον με τράκαρε ο αστυνόμος που δεν είχε, κυρίες και κύριοι, δίπλωμα, έτσι. Ήταν οδηγός αυτοκινήτου με 4 άτομα μέσα στο περιπολικό και δεν είχε δίπλωμα ο οδηγός. Τι λες, ρε? Δεν είχε δίπλωμα, έτσι, μπράβο, καταγραμμένο. Μπράβο. Ακούστε με. Μπράβο. Τα είπαμε χτες αυτά για τα διπλώματα, οκ. Okay. Ωραία, όχι, καμία σχέση. Εγώ ήρθα εδώ πέρα να πάρω τα λεφτά μου με τον γιατρό. Ναι, ωραία, δεν ευθύνουμε εμείς. Μισό λεπτό. Κάποια χρήματα δεν ευθύνουμε. Μισό λεπτό, συνάδελφε. Μου ήρθες χτες και μου λες μετά, μου λέγες για χτέο αυτοκίνητου, για χτέο το ένα, για άσε το χτέο. Εγώ ήρθα για τα λεφτά. Ωραία, άκουσα τα εμένα χτες που μου σπάσε τα νεύρα. Ωραία, μου σπάσε τα νεύρα, μου τα έκανε κρόσια. Χτες, εγώ ξέρεις πως ήμουν μέχρι το βράδυ. Άλλο τα νεύρα, όταν με χτύπησε ο αστυνομικός κύριε, και έπαθα άλλο σοκ. Άλλο το να έχετε τα νεύρα σε εσείς και άλλο ο κύριος Τούπακ το να έχει ένα θέμα υγείας. Ναι, εσείς επιλέξατε τη δουλειά αυτή, ρε. Εσείς επιλέξατε, ρε. Εσείς παρακαλώ, μιλάτε. Ναι, μην μιλάτε, κύριε Μικονόφ, το μαλλί σας, περικαλώ πολύ. Ξάδελφος του Τούπακ είμαι, ρε. Δεν τρέπεσαι, δεν έχουμε λεφτά, ρε. Κάνε ησυχία. Εδώ μιλάει ο γιατρός να μιλήσει με τον κύριο Τούπακ. Δεν θέλω να ξαναπεταχθείς. Δεν είστε δικηγόρος, ξάδελφος είστε. Κατανοητό. Ειδικεύομαι σε δικηγόρος. Ωραία, δώσε μου το χαρτί και σε ξαναμιλάς. Ειδικεύομαι, δεν είπα. Ωραία. Κάντε λίγο ησυχία. Τι μου λες ότι είναι όλα καμπλέ, όλα καλά. Εσύ ξέρεις εγώ αν έχω κάποια ασθένεια όπως έχεις εσύ. Αδελφέ μου, εγώ την ασθένεια την έπαθα εφόσον δικό σου officer με χτύπησε. Άκουσε με τώρα. Ωραία, με κάλυψε με αυτό που είπες. Λοιπόν, εγώ ασθένεια δεν έπαθα χτες με τα νεύρα που μου σπάσαν στα κελιά. Δεν έπαθες τίποτα. Αυτή είναι η δουλειά σου. Άλλο το να σε χτυπάει και άλλο το να παθαίνεις κάτι από τα νεύρα. Είναι η δουλειά μου. Εφόσον είναι η δουλειά μου. Εφόσον είναι η δουλειά μου και η δικιά σου δουλειά είναι. Όχι να κάνεις να σε κυνηγάει ο αστυνομικός και εσύ να τρέξεις 400 φανάρια μπροστά και με το που χτυπήσει ο αστυνομικός να τον πάρεις στο κυνήγι, να τον πιάσει και να μου τον φέρεις εδώ πέρα λέγοντάς τον θα σε κόψω πρόστιμο γιατί πέρασε το φανάρι. Ενώ έχεις πέρασει 400 κιλά. Τώρα πηγαίνεις σε ένα άλλο επίπεδο το οποίο δεν ισχύει. Πηγαίνω, εγώ όχι, ήρθα ισχύει, για άλλο. Ισχύει αδερφέ μου, ισχύει. Γιατί ξεκίνησα από μια καταδίωξη όλο αυτό. Λοιπόν, κάνανε αστυνομικοί. Κύριε Μέση, υπάρχει δικηγόρος λίγο γιατί εγώ έχω ένα χαρτί το οποίο χτύπησε ένας αστυνομικός. Και είχε μέσα στο όχημα του αστυνομικού του ίδιου 4, βασικά 3 συναδέλφους μαζί με αυτόν 4 και ο οδηγός δεν είχε δίπλωμα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Να σας ρωτήσω κάτι. Επιτρέψτε μου κάποιο χαρτί που αποδεικνύει ότι... Επιτρέψτε μου λίγο να σας ρωτήσω κάτι, επειδή εγώ δεν την ξέρω την υπόθεση όλη. Για ποιο λόγο τον κυνηγούσατε τον κύριο Τούπακ? Τίποτα, δεν υπήρχε λόγος. Ο λόγος ήταν επειδή ήμουνα με ένα μαύρο όχημα, έτσι,
Δεν πέρασε κανένα κόκκινο. Δεν ήσουν στο σκηνικό, έτσι. Θα σου πω εγώ. Δεν νομίζω ότι οι αστυνομικοί θα μου πούνε ψέματα. Ο αστυνομικός εδώ δεν είχε δίπλωμα. Τώρα για τα ψέματα μου λες. Και οι τέσσερις. Έχει χαρτί ότι έχει περάσει εκπαίδευση μέσω της ελληνικής αστυνομίας. Και δεν έχει δίπλωμα, φαντάσου. Μέσω της LSPD. Ναι. Ωραία. Έχει περάσει εκπαίδευση. Και μπορεί να οδηγάει τα μάξ. Ωραία. Κύριε EMS, κύριε Titan, ακούστε με τώρα να σας πω κάτι άλλο που είναι resilible στο LSPD. Ο κύριος ο ένας από αυτούς, εκτός από τον κύριο που δεν είχε δίπλωμα οδηγός, ήταν άλλος ένας officer που είχε φύγει από την αστυνομία και έδινε την ταυτότητά του ως αστυνόμος. Ήταν ένας μικρός σε ηλικία. Σε αυτό δεν μπορώ να κάνω τίποτα εγώ. Ωραία, έγιναν δύο λάθη από εσάς, άρα δεν μπορείς να μου χτυπάς τα λάθη. Αυτό έφαγα δεν ήταν 7 τέιζεριές. Δεν ήταν λάθος δικό μας της αστυνομίας. Δικό σου λάθος είναι. Το παιδί είχε βγει από την αστυνομία, εγώ δεν του είχα δώσει έντολη να πάει περιπολία. Είσαι ανώτερος. Κατανοητό. Δεν είχα δώσει εντολή Βεβαίως. Να πάει περιπολία. Εγώ στα Βεβαίως. Παιδιά που έδωσε εντολή ήταν 3 και όχι 4. Βεβαίως. Κατανοητό. Ωραία, τότε φταίτε εσείς και αστυνομία για τη λάθος οργάνωση. Είχε βγει από την περιπολία του, ωραία, κανονικά. Είχε βγει έξω τελείως. Βεβαίως. Εγώ έτυχε εκείνη τη στιγμή να πεταχτώ σε μια επιχείρηση που ήταν με τα υπόλοιπα παλικάρια που ήταν εκείνη τη στιγμή στην αστυνομία. Βεβαίως, βεβαίως. Δεκτό. Το παλικάρι εκείνη τη στιγμή δεν ξέρω τι του έδωσε κεφάλι και τι έκανε. Ωραία. Και είπε βεβαίως. Ότι είμαι μέσα στην αστυνομία και έρχομαι μέσα στην περιπολία. Εγώ δεν είχα δώσει κάποια επιτυχία. Κύριε Τάιπερ. Τα παιδιά, επειδή ναι. Το γνωρίζαν το παιδί αυτό, το πήραν ναι. Μαζί του. Κατανοητό. Δική του ευθύνη. Ωραία. Λοιπόν, επειδή ξεφεύγουμε λίγο από το θέμα. Δεν θα μου έρθει τώρα. Περίμενε μια. Θα τελειώσω. Θα φτάσω εκεί που θέλω να φτάσει. Δεν θα μου έρχεσαι τώρα λοιπόν να μου ζητάς λεφτά, ωραία, για κάθε ψυχοσωματική και δεν ξέρω εγώ τι άλλο βλάβη που νομίζεις εσύ ότι σου κάνανε. Περιμένετε λίγο όμως, περιμένετε. Λοιπόν, περιμένετε μια ανοιχτή. Αν θέλετε να μιλήσω λίγο γιατί κάποια λεφτά δεν δίνονται, ωραία. Και έρθει ο κύριος Τρόπ και μου είχε πει ο κύριος έχει πρόβλημα πριν καν μου αναφέρει, ωραία, το πρόβλημα που έγινε τώρα. Άρα μη μου λέτε εμένα ότι έχει δημιουργηθεί το πρόβλημα τώρα. Κανένα πρόβλημα έγινε εφόσον με τράκαρα. Ακούσταμε. Κύριε Τέντα, βέβαια, σου πάρτε το λόγο, παρακαλώ. Για εξηγήστε μου κάτι. Όταν τον σταματήσετε τον κύριο Τούπακ. Κάνετε λάθος, δεν σταματήσαμε ποτέ τον κύριο Τούπακ. Ο κύριος Τούπακ πέρασε, είπα, έγινε μια συνεχόμενη καταδίωξη. Τα παλικάρια, από ό,τι με αναφέρανε και εμένα και στον συνάδελφο που ήμασταν τότε ανώτεροι, τρακάρανε. Κάτι έγινε στο ελέγχασαν τον έλεγχο του τιμονιού. Πάτησαν λάδια, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Αρνητικό. Τρακάρανε. Μάλιστα. Αρνητικό. Και να ο κύριος Τούπακ μαζί με άλλα δύο αμάξια, το δικό του αμάξι και άλλα δύο, τους πήραν από πίσω και στο κυνήγι. Αρνητικό ήμουν το μόνο όχημα. Μέχρι που ξανατρακάρανε στην Εθνική και ήρθαν, τους πήραν αγκαλιά, τους πήραν το όχημα το αστυνομικό και τους φέρανε έξω από το τμήμα. Μα ακούτε, έξω από το τμήμα. Να τους λένε, πάμε μέσα στα κελιά, σαν αστυνομικοί δηλαδή. Πάμε μέσα στα κελιά, θα σας κόψουμε πρόστιμο και το ένα και δεν έχετε δίπλωμα και το ότι περάσετε κόκκινο σηματοδότη χωρίς φάρους. Ωραία. Μας τρακάρετε και το... Δηλαδή, αυτά είναι πράγματα τώρα. Έχεις πάει μονοκόμματο και έχεις πάει φουλ το ψέμα. Μισό λεπτό λίγο για να ρωτήσω κάτι. Εγώ ήμουν εδώ μπροστά σου όταν το λέγες τον άλλον. Δεν είχες πάρει αγκαλιά, δεν είχε πάρει στον άδελφό σου αγκαλιά. Και σας φώναζα κιόλας. Έβαλα τις φωνές εκεί έξω. Το 95% που είπες είναι ψέματα. Και άμα φέρω δικηγόρο, θα μπει κι εσύ μέσα και θα πληρώσει πολύ παραπάνω λεφτά, να ξέρεις. Γιατί δεν είμαστε τρία. Ωραία, είμαστε... φέρνουμε το δικηγόρο τώρα. Ο παππούς, συγχαρητήρια στον παππού. Περιμένετε. Κύριε Μες, το να λέω θέλω να φέρω δικηγόρο και ότι αν φέρω δικηγόρο θα γυρίσουν όλα αντίπαλά του, σημαίνει ότι τον απειλώ. Τα πράγματα τα παίρνετε αλλιώς εδώ, μαγκές. Κύριε Τάιταν, είναι αυτό απειλή. Κοιτάξτε, επειδή εγώ τώρα την ακούω την υπόθεση αυτή, εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Τούπακ, εσείς κυνηγήσατε τους αστυνομικούς και μετά τους πήρατε και τους... Ψέματα σου λέει, δεν πάει έτσι. Κύριε EMS, εσείς σε τι πράγμα εμπλέκεστε στο σκηνικό αυτό? Εγώ εμπλέκομαι στο σκηνικό αυτό με την έννοια ότι μου είπανε να έρθω εδώ πέρα μαζί με τον κύριο Τούπακ για, να, ωραία. Να λάβει τα λεφτά. Για να τελειώνουμε, γιατί όλη η διαδικασία είναι για τα λεφτά. Τα λεφτά δεν δίνονται. Για ποιο λόγο? Για το λόγο δεν φταίμε εμείς άμα έχετε εσείς κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα. Για το λέω σαν τώρα. Α, ωραία, για το λόγο από ότι ο δικός σας είναι... Από την, ναι, αλλά από την άλλη όμως, εάν εσείς του το... του το εντείνατε, αν του το
Ναι, αλλά αν του το εντείνατε εσείς αυτό το ψυχολογικό θέμα το. Το σας λέμε, κύριε Μέσο, ότι δεν το κάναμε εμείς. Δεν είχε πει ότι το έχει αυτό το πρόβλημα, ότι ήταν άλλος. Αυτό σας λέμε το ξέρω, ότι δεν το κάναμε εμείς. Δεν δημιουργήθηκε από εμάς. Υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Ωραία. Κάτι δεν που ήρθε και μας τα απέδειξε και ο κύριος Στρόπ. Άμα θέλετε να του μιλάτε στον αναστηματός, να έρθει και ο ίδιος εδώ. Ωραία. Μα ο κύριος Στρόπ μου έγραψε ένα document. Ο κύριος Στρόπ σου έγραψε χαρτί. Το οποίο είναι για τα λεφτά. Βεβαίως. Μια υπεύθυνη δήλωση για το χαρτί. Ο κύριος Στρόπ μου έδωσε σήμερα, αυτή τη στιγμή πριν ένα μισό ώρα μου έδειξε ένα χαρτί, γιατί είχαμε πιάσει την κουβέντα για σένα, ωραία, στο EMS που καθώς είχα πάει. Μου έδειξε ένα χαρτί που λέει ο κύριος Τούπακ έχει αυτή την τάδε ασθένεια με τα νεύρα του, ωραία. Βεβαίως. Ημερομηνία δεν ήταν χτεσινή. Ήταν δεν σχεδόν ήταν εδώ και 4 μέρες. Εδώ και 4-5 μέρες. Τι είναι στις 5 μέρες, σου πω τώρα. Η διάγνωση έχει βγει εδώ και 4-5 μέρες. Όχι, δεν υπάρχει αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Λοιπόν, ωραία, τα λεφτά να σου πω κάτι όμως. Το χαρτί το έχω τώρα μπροστά μου. Μισό λεπτό λίγο. Γίνεται να κάνουμε ένα συμβιβασμό και να δώσετε τα. Να δώσετε τουλάχιστον ένα κομμάτι των χρημάτων αυτών. Όχι, τα χρήματα δεν δίνονται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τώρα φανταστείτε τώρα οι EMS, αστυνομία, να βγαίνουν περιπολία 4 άτομα. Ο ένας δεν είναι στο σώμα και πηγαίνει περιπολία επειδή έχει κάβλες. Ναι, αλλά κύριε και Τουπάκ, ο άλλος να μην κύριε έχει... Τουπάκ, ναι. Αλλά συμβαίνει εδώ όμως και, και κάποιο άλλο θέμα. Ποιο θέμα. Το θέμα είναι ότι εγώ από ό,τι καταλαβαίνω και με, την, και με τα λεγόμενα των κυρίων λοιπόν, αστυνομικών λοιπόν, εδώ πέρα. Ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω και με τα λεγόμενα των κυρίων αστυνομικών εδώ πέρα, δεν βλέπω σε εσάς να σας κάνουν κάποια σωματική βλάβη ή έστω και ψυχολογική. Αυτό το οποίο βεβαίως και μου κάνανε. Είναι, αυτό βεβαίως, το οποίο ναι, καταλαβαίνω είναι ότι σύμφωνα με τα λεγόμενά τους είναι ότι τους πήρατε εσείς στο κυνήγι. Πώς γίνεται να πάρω εγώ αστυνόμο στο κυνήγι χωρίς λόγο? Τους φέρατε εσείς μετά τους δύο τους αστυνομικούς εδώ πέρα και λέγατε σούξου μούξου κλπ. Όχι, το θέμα είναι ότι εάν οι κύριοι αστυνομικοί σας είχαν κάνει κάποια σωματική βλάβη τέλος πάντων. 7 τεζεριές έφαγα. Χειροπέδες μου βάλανε. Περιμένετε, γιατί υπάρχουν. Λοιπόν, υπάρχουν και σε κανονικό βίντεο της αστυνομίας όταν ήμουν εδώ πέρα μπροστά. Έφαγα 7 τεζεριές μετρημένες, άλλες 3 στο κελί. Έτσι. Θα σου κάνω το εξής πράγμα. Βεβαίως και έχω. Λοιπόν, δεν τελείωσα. Όχι, γιατί το πας αλλού εσύ αυτό το πράγμα τώρα. Θα σου κάνω το εξής ερώτημα. Λες στον κύριο EMS αυτή τη στιγμή που από κύριος γιατρός έχει γυρίσει σε δικηγόρος. Μα δεν είναι δικηγόρος. Αυτή είναι η δουλειά. Έχει γυρίσει αυτή τη στιγμή, έχει γυρίσει δικηγόρος. Τον ρωτάς κάθε τρεις και λίγο. Σωστά λέω, σωστά το λέω. Μα δεν τον ρωτάω. Εγώ του λέω. Αυτός μου γράψε το χαρτί, αδερφέ. Έχω δουλειά, κύριε. Το καταλαβαίνετε αυτό που πρέπει να κάνετε. Δεν να εξυπηρετεί του πολίτε, λοιπόν, κύριε. Έχετε σταματήσει έναν ναι που τρέχει σε όλη την Ελλάδα. Ωραία, για αρχή δεν θα μου φωνάζει, το κατάλαβε. Θα μιλάω όμορφα και ωραία. Κύριε Τούπακ, λίγο. Λοιπόν, έτσι, μπράβο. Και εμεί σηκώνει τον τόνο τη φωνή εδώ μέσα. Όχι, εσύ το σηκώνει και τώρα δεν σε αρέσει. Σκυλί που γαβγίζει δεν δαγκώνει. Το κατάλαβε. Σκυλί που γαβγίζει δεν δαγκώνει. Μου επιτρέπετε να σας προτείνω εγώ κάτι, μισό λεπτό λίγο. Ακούστε με λίγο να σας πω κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα το λύσει το θέμα όλο. Λοιπόν, θέλετε κύριε Τούπακ το EMS από μένα να σας δώσω εγώ τα μισά λεφτά της αποζημίωσης και να τελειώσει το θέμα εκεί πέρα? Δεν είναι το θέμα να πάρουμε τα λεφτά, το θέμα είναι να αποδοθεί δικαίωση. Όχι, δεν χρειάζομαι τίποτα, έτσι, δεν χρειάζομαι τίποτα. Ήρθα να αποδείξω ότι η αστυνομία εδώ πέρα είναι γιωτόμπαλα, όπως σας το λέω, και ότι ούτε οι ίδιοι δεν νιώθουν ότι ο ένας από αυτούς δεν είχε δίπλωμα. Έτσι, δεν είχε δίπλωμα, είχαν έναν μέσα που ήρθε και έκανε περιπολίες επειδή είχε κάβλες. Εγώ μετά από αυτό, με αστυνομία δεν ξαναμιλάω, δεν ξεμπλέκω. Για μένα δεν υπάρχει αστυνομία. Τελείωσε. Δεν έτσι. Υπάρχει αστυνομία, μάλιστα. Παρακαλώ πολύ, λοιπόν, εγώ φεύγω. Δεν φεύγεις εδώ, περίμενε. Θέλω να σου δείξω, ότι ναι. Δεν είναι για τον παλαιό αστυνομία, αλλά πολλοί έχετε πάρει αμανέσεις πάνω των αμανέσεις. Όχι, πολίτες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άκουσε αυτό, αδερφέ μου. Έφαγα 7 τεζεριές, έχεις κάνει τόσα πράγματα. Και εδώ πέρα έρχεσαι και λες και ψέματα. Μέσα από την πόλη που λες ότι σε κάνουν καταδίωξη αστυνομική. Μη φωνάζετε ρε, ψιθυρίστε να πούμε. Και αστυνομική. Ψιθυρίστε ρε. Σου μιλάει έξω. Ψιθυρίστε ρε, μη φωνάζετε. Οι αστυνομικοί έχουν φτιάξει τον αύριο αυτόν που λέει ψιθυρίστε. Λοιπόν, ακούς. Ναι, σ' ακούω. Πώς γίνεται να μου λες. Φύγετε από εδώ. Ότι. Ωπα.
σε κάνει καταδίωξη για αστυνομία μέσα στην πόλη. Ωραία. Μετά, ως διαμαγείας, εσύ εμφανίζεσαι. Μάλιστα, τα λεγόμενα σου που μου πες θες, γιατί μου τα πες και δεν λέω ψέματα αυτή τη στιγμή. Όπως λες εσύ. Και εγώ είμαι ο Batman. Ωραία, και εγώ είμαι ο Σούπερμαν. Φτάνετε στην Εθνική. Ωραία. Τα κάρουν οι κύριοι. Πάνω μας, βεβαίως. Ωραία. Τους βουτάτε ενώ έχετε τρακάρει, κάνετε με τοπική και οι δύο. Καμία. Όπα, δεν κατάλαβες. Δεν τους βούτυξε κανένας. Πώς έσκασε πάνω σου δηλαδή. Μπερδεύεσαι, αδερφέ μου. Δεν τον βούτυξε κανένας στον αστυνόμο σου. Όχι, ε. Η αγκαλιά που ήρθα και είδα εγώ έξω από την πόρτα, τη σειρά με πόρτα. Η αγκαλιά που τον είχατε πάρει στους ώμους σας, τον αστυνομικό, τον αστυνομικό. Δύο άτομα ήσασταν. Ο ένας είχε πάρει τον αστυνομικό αγκαλιά στις πλάτες του. Και ήταν άλλοι δύο αστυνομικοί και σας κοιτάγανε. Ναι. Δεν είναι αγκαλιά. Δεν τον είχατε πάρει να του και του λέγατε και οι δυο σας με ένα υφάκι κοροϊδευτικό και ρεζιλευτικό μπροστά στον αστυνομικό. Δηλαδή, σαν να έρχεσαι να τον γελοποιήσετε. Ωραία, και να γελάσετε με αυτό το πράγμα που κάνετε. Πάμε μέσα στο γελί να σου κόψω πρόστιμο. Ναι. Όχι, αυτό δεν είναι. Αυτό δεν είναι ψυχική οδύνη για τον αστυνομικό. Δεν είναι ψυχική. Τέτοιο μπροστά που έρχεσαι ένα πολίτη και ρεζιλεύει σε ολόκληρο αστυνομικό τμήμα γιατί σου κάβλωσε σένα. Ναι. Δεν είναι τίποτα. Εγώ αποζημίωση από σένα δεν μπορώ να πάρω. Δεν πρέπει να πάρω επειδή είμαι αστυνομικός. Είναι η δουλειά μου. Δεν πρέπει να πάρω. Δεν είναι παράνομο. Μόνο ναι θα λες, Αρντίτ. Μόνο ναι θα λες. Θα θέλω να πούνε αστυνόμοι. Δεν είναι παράνομο να έρθει στο αστυνομικό τμήμα να πάρει αγκαλιά. Ωραία, εσύ φύγε από πίσω μου. Δεν νιώθω ωραία όταν με κουμπά. Και να λε. Και να λε. Από πίσω μου έχει κολλήσει πάνω μου. Γιατί πέρασε το κόκκινο και τώρα. Μισό λεπτό, κύριε Καβίτη. Για μένα, συγγνώμη. Για τελειώσω. Δεν παράνομο, είναι σαν να μου λες: έρχομαι μέσα στο σπίτι σου, σε βουτάω αγκαλιά και σου λέω να σε σκότωσε στο κεφάλι κατευθείαν. Ναι, έχεις δίκιο, ναι. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι παράνομο. Ναι. Μισό λεπτό. Εδώ στη Δεσποινής μιλάω, εδώ πέρα. Για Δεσποινής, ρε. Τα, κοροϊδεύει κιόλας, μπράβο. Μπράβο, έλα. Φωνείς και το μαλλί της, συγγνώμη. Ναι. Και το μουστάκι. Είναι καμία Δεσποινής με μουστάκι. Συγγνώμη τώρα, εγώ τι να καταλάβω, με μακρύ μαλλί καιρό. Συγγνώμη λίγο. Ναι, να σας πω κάτι όμως, κύριε Διοικητά, αν μου επιτρέπετε. Λοιπόν, ναι, τέλος πάντων. Εφόσον τον χτυπήσατε σε μετοπική σύγκρουση και ο οδηγός του αστυνομικού του αυτοκίνητου δεν είχε δίπλωμα απάνω του, τότε δικαιολογημένα πιστεύω ότι ο κύριος Τουπάκ. Τώρα υποκύρισε ότι δεν έγινε με τοπική. Μόλις άκουσα ότι έγινε με τοπική. Είπα εγώ για με τοπική, γιατί υποψιάστηκα ότι μπορεί να γινόταν πάνω στην Εθνική με τη τόση τηλεγγυότητα ταχύτητα που πηγαίνανε. Άλλο το. Εσύ δεν ήσουν εκεί. Άλλο το υποψιάζομαι και άλλο το να το νιώσει, αδερφέ μου. Μην μπερδεύεσαι. Ότι έγινε τρακάρισμα. Ότι απλά με χτυπήσανε. Άλλο το να το. Λοιπόν, άκουσε με λίγο, Αρντίτ. Λοιπόν, δεν μιλάς. Άλλο το να υποψιάζεσαι. Και άλλο το να είσαι και να ξέρεις. Άλλο το σκέφτομαι, άλλο το ξέρω. Αυτό άλλο το θέλω, εσύ, άλλο το έχω. Αυτό. Γι' αυτό είσαι εσύ να μου πεις εδώ. Και σου είπα έχει. Και τώρα το αρνείσαι. Κατάλαβες. Εγώ δεν αρνήθηκα τίποτα. Ούτε αρνούμαι ότι ναι, σε τα πάντα έχει αρνηθεί. Κατάλαβες. Εγώ το μόνο που σου είπα, ωραία, ότι τα λεφτά δεν τα παίρνεις για αυτό το λόγο. Αυτό το λόγο σε μένα είναι ανούσιο. Χτύπησε ο δικό σου, δεν είχε δίπλωμα, τέλος. Από τη στιγμή όμως που. Έχεις δίπλωμα εσύ. Ναι. Τώρα δεν το έχω πάνω μου. Α, τώρα δεν το έχεις πάνω σου! Εγώ, βεβαίως. Ναι. Εγώ δεν ήρθα με το αμάξι. Εμένα με έφερε ο κύριος γιατρός. Ναι, θα το βρω. Θες να βρω αν έχεις δίπλωμα ή όχι. Φρε, βεβαίως. Γιατί τότε το οδηγούσε κι εσύ. Ψάξε τώρα να βρεις αν έχω δίπλωμα ή όχι. Συνάδελφε, πήγε φέρε το τάμπλετ. Γιατί τώρα θα με τρελάνετε εδώ πέρα. Ψάξε. Μου λες για το δίπλωμα του συναδέλφου, ενώ δεν έχεις ούτε εσύ δίπλωμα. Το καταλαβαίνω. Ρε άλλος είναι αστυνόμος και οδηγάει αμάξι με τρεις. Εσύ είσαι πολίτης, οδηγάς το αμάξι σου. Αρντίτ, πάμε να φύγουμε, μπρο. Αρντίτ, σε παρακαλώ, έλα τώρα για το κύριε Τάιταν. Κύριε Τάιταν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Πάμε να φύγουμε, Αρντίτ, γιατί γελάνε και οι πέτρες τώρα εδώ πέρα, να ξέρεις. Τι κάνετε, μας έχουν κλείσει. Το κύριος έχει δίπλωμα, ό,τι στοίχημα θέλετε. Κύριε Αστυνομικέ, τι να σου πω, δεν ήμουν εκεί στο σκηνικό για να ξέρω το τι. Για να ξέρω το τι συνέβη και αυτά. Αλλά από την άλλη. Αλλά σκεφτείτε όμως, από τη στιγμή όμως που υπήρχε σύγκρουση αυτοκινήτων και το δικό σας το αστυνομικό όχημα, αυτός που το οδηγούσε δεν είχε κάποιο δίπλωμα απάνω του. Να στο πάλιος. Είναι, καταλαβαίνετε ότι ο οδηγούσε από ό,τι ακούσαμε ο κύριος Τάιταν πίσω. Ο κύριος Τάιταν, ο κύριος Τούπακ πίσω. Ωραία. Ναι. Ρωτάω το αστυνομικό. Ποιος ευθύνεται για το τρακάρι.
ο κύριος Τούπακ οδηγούσε αυτός. Οδηγούσε αυτός, ναι. Συνάδελφε, να ενημερώσω και λίγο κάτι. Περίμενε. Το έφυγαν οι κύριοι, δεν πρόκειται να ξανασκεφτούμε. Πείτε μου εσείς τώρα, λογική σας, ποιος ευθύνεται? Εγώ πιστεύω ότι και οι δύο ευθύνεστε. Και η μεν και η δε. Μια κόντρα ουσιαστικά, ωραία, από την πόλη εθνική. Από την πόλη εθνική. Και κόντρα. Οι δύο, ναι, ουσιαστικά ναι, γιατί κυνήγαγε ένας τον άλλον. Μάλιστα. Και οι δύο με ηλικιότητα ταχύτητα, σίγουρα πάνω από 200. Δεν εξηγείται να πατήσεις και να κάνεις κόντρα για να κυνηγήσεις κάποιον στην εθνική και να πας πάνω από 200. Εσύ. Ναι, σωστό. Ο κύριος Τούπακ αναφέρει ότι δεν έχει δίπλωμα αστυνομικός. Ο ίδιος έχει. Δεν το γνωρίζουμε, δεν μου έδωσε δίπλωμα τώρα για να διαπιστώσουμε. Ναι, να πω λίγο επειδή ήμουν στο συμβάν. Ναι. Ωραία. Γίνεται το τρακάρισμα. Πλέτε. Έρχεται όμως ο κύριος Τούπακ μετά, βουτάει με τον κύριο τον άλλον. Τον κύριο τον άλλον το θυμάμαι, φορούσε ένα μαύρο φούτερ με κάτι κίτρινες τάμπες απάνω. Μάλιστα. Και είχε ένα περίεργο μαλλί. Ωραία. Μάλιστα. Που τον είχε αγκαλιά τον συνάδελφο. Και είχε αγκαλιά συνάδελφο. Εδώ μέσα στο τμήμα. Αυτή δεν είναι. Περιμένετε. Πάμε, Τάιταν! Ωχ, Παναγία μου, τι γίνεται. Τι γίνεται, Θεέ μου. Τι έγινε. Τι έγινε, Παναγία μου. Γουί μου, να μου στείλεις φωτογραφία να τα δω, έτσι. Για να παίρνω και εγώ ιδέες. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Mr. Apo για τον donate. Μπες στο Discord του Agrotitan και θα σου πάρω μία συνέντευξη εγώ. Και αύριο το πρωί θέλετε να παίξουμε Minecraft. Λίγο χαλαρωτικό, έτσι. Γουστάρνετε. Δεν έχουμε όριο ηλικίας, παιδιά. Όριο ηλικίας για τον σερβερ δεν υπάρχει. Όποιος θέλει μπαίνει, αρκεί να είναι καλό παιδί. Τι γίνεται, Θεέ μου. Σε λίγο θα πάρω 20.000. Παιδιά, ξέρετε κάτι, θα μου άρεσε να ήμουν και στην αστυνομία. Αλλά έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο EMS. Λοιπόν, δεν βλέπω τίποτα άλλο. Εδώ πέρα εγώ νομίζω ότι μπορώ να την κοπανίσω. Δεν βλέπω τίποτα άλλο εδώ, ησυχία έχει. Τι είναι αυτός! Παναγία μου. Τι είναι αυτός ο ξεβράκοντας. Καλησπέρα κύριε Τάιτα. Καλησπέρα κύριε, γιατί είστε με το βρακί με τις καρδούλες και στις φυλακές. Τι πάθατε. Μ' αρέσει το βρακάκι. Α, σας αρέσει το βρακάκι σας, ωραία, εντάξει. Γι' αυτό. Ωραία. Γεια σας κύριε, γεια σας. Παιδιά, πέθανε κάποιος εκεί. Τέλος πάντων, εγώ πάω στο EMS. Με το ποδήλατο φεύγει.
φίλε μου, Forest Gamer, Φίλιππε, Πεμπεντεντεν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Εδώ τι λέει. Επιστρέφω. Το κάναμε όλο αυτό. Τελικά ο κύριος Τούπακ ήταν πολύ αγενής. Πάρα πολύ. Ναι, ναι, και τελικά δεν έγινε τίποτα. Διότι από ό,τι καταλαβαίνω και από την πλευρά των αστυνομικών, ο κύριος Τούπας δεν ήταν νόμιμος. Ξέρω, το είδα και του το δείξαμε και το χαρτί και λοιπά και όλα. Αλλά είχε φερθεί πάρα πολύ άσχημα σε όλους τους αστυνομικούς. Πώς, γεια. Παιδιά, ο Hitman θα κάνει live. Για πάω σε ένα γκαράζ να μου καθαρίσουν το αμάξι. Έχει ένα γκαράζ ανοιχτό. Παιδιά, τα interviews τα κάνω και εγώ μετά από το live. Sorry παιδιά, το stream κάνει σήμερα νούμερα. Με βλέπετε κανονικά παιδες? Κάντε ένα refresh παιδιά, refresh. Κάντε refresh. Με βλέπετε παιδιά? Οπα! Αδερφέ μου, χίλια συγγνώμη, δεν το ήθελα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, φίλε μου, να είσαι καλά. Εντάξει, γεια σου. Αδερφέ, τι να θέλατε? Αν μπορείτε να μου καθαρίσετε λίγο το αμάξι, γιατί είναι μέσα στην κόμμα. Κατέβα. Καλησπέρα, καλή μου κύριε. Κάτσε με να σου δώσω και ένα δωράκι εδώ από το συνεργείο μας. Στρατηγός, χάρηκα, πώς σας λένε? Με λένε RDG Titan. Χάρηκα, σας είδα και στο Instagram. Ευχαριστώ. Είστε έτοιμος, είστε έτοιμος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Στρατηγός. Στρατηγός Γεωργίος. Τι είσαι στρατηγός είστε? Εγώ έχω πάει σε πολλούς πολέμους. Α, έχεις πάει σε πολλούς πολέμους. Κατάλαβα. Παντού έχω πάει, παντού άσε. Δύσκολο πράγμα. Κακό. Μπράβο, Βι. Να το βρεάφθω, να ξέρεις. Και πώς το λένε, είχα περιετήσει και στο σώμα του ΕΚΑΒ. Μάλιστα. Σε αυτή την πόλη. Ήμουνα παραμέντικα. Πάμε, Τάιταν! Πάμε, Τάιταν! Πάμε, Τάιταν! Εδώ, μάλιστα. Τα παιδιά, έχετε πολύ θαυμάστες, βλέπω, σας ξέρουν όλοι. Ναι, άμα είσαι στην πόλη και κάνεις ένα καλό και του σε βοηθάς, ναι, τους πολίτες, βέβαια. Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό και την αγαπάω, και την αγαπάω πάρα πολύ τη δουλειά αυτή και δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο. Καλά κάνετε. Είναι ολόκληρη επιστήμη το να είστε γιατρός. Βεβαίως. Λοιπόν, σας αφήνω γιατί πρέπει να... 10 χρόνια σπουδές κάνατε, 10 χρόνια. Κάπου στα 10 χρόνια, κάπου εκεί. Λοιπόν, καλέ μου κύριε στρατηγέ, πρέπει να σας αφήσω γιατί έχουμε πάρα πολλές κλήσεις. Καλή συνέχεια. Και
Και χάρηκα πάρα πολύ, έτσι. Θα τα πούμε. Εγώ. Γεια σας. Όχι, αν είναι κανένα κομμάτι. Πω πω, το αμάξι μου είναι κουκλί, είναι πανέμορφο. Έχω το πιο όμορφο αμάξι. Τι όμορφο που είναι. Με το αμάξι θα πηγαίνει, θα... Γέρο! Γαμώτο, καινούργια αμάξι. Αμάξι μου. Για όνομα του Χριστού και της Παναγίας. Είστε καλά κύριε. Χτυπήσαμε και οι δύο. Κύριε, να σας δώσω ένα repair kit, θέλετε? Αν έχετε, ναι. Θα σας δώσω κύριε για να σας αποζημιώσω. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Δικό σας καλέ μου κύριε, να είστε καλά. Γεια σας. Κάτσε να στον κάνω να ριπέρι. Κάτσε, κάτσε. Εμφανίστηκε ο άλλος από το πουθενά, θέ μου. Κατέβα απλά μία, κατέβα απλά μία. Να είστε καλά ρε, ρε καλέ μου, Forex Gamer. Τι όμορφο με τα γκράου. Το πανάκι φαίνεται, το έχεις φτιάξει. Το είχα φτιάξει, ναι, σε ένα... γκαράζ. Τώρα δεν θυμάμαι εάν ήταν στο δικό σας, αν ήταν στο... Α, ωραία, ωραία. Να είστε καλά κύριε. Thank you, thank you. Bye bye. Ω, Παναγία μου, αυτός πετούσε. Όχι, πες, πες, ντράμπο. Πάμε, Τάιταν. Πάμε, Τάιταν. Με το χ, με το χ. Πατάς το χ και σηκώνεις τα χέρια σου ψηλά, έτσι. Λοιπόν, παιδιά. Βγαίνω, παιδιά. Πάω λίγο να ξεκουραστώ. Και σε μία ώρα, live με τον Hitman. Live σε μία ώρα με τον Hitman, με τον Hitman. Και παιδιά, θα ζητήσω και από την Razer ένα νέο ποντίκι. Και επίσης, παιδιά, αύριο, κατά πάσα πιθανότητα, θα ανακοινώσω και το giveaway για τους 100 τους 1000 subs. Που έχω πάρα πολλές δουλειές, παιδιά, κλείνω και τα λέμε πάλι αύριο. Να σου πω, φίλε, ξέρεις πώς δουλεύεις το account? Τι μου είπες, φίλε, πώς? Πώς ξεκινάς να δουλεύεις το account? Για να ξεκινήσεις να δουλέψεις το account, καλέ μου φίλε, πρέπει να κάνεις μια αίτηση στο Discord της Πόλεως. Α, και ναι. Μετά. Α, οκ, okay, ευχαριστώ. Πάντως, στις 4.30 έχει εδώ εκπαίδευση και θα είναι εδώ πέρα όλοι οι διευθυντές και οι ανώτεροι, οπότε γίνεται να μπορείς να μιλήσεις μαζί τους τότε. Αχα, ναι. Εντάξει. Okay. Okay. Να είσαι καλά. Γεια. Λοιπόν, εγώ παιδιά κλείνω μάτια και θα τα πούμε μετά, έτσι. Γεια σας. Πήγαμε και από εδώ. Λοιπόν, καλά μου παιδιά, κλείνουμε stream. Παιδιά, σήμερα ήταν ίσως ένα από το πιο υπέροχο RP στον Reform που έκανα ποτέ. Τρομερό σερβερ. Παιδιά, κλείνω. Κάτσε να κάνουμε κάπου κανένα raid, να κάνω σε κανέναν φίλο μου κανένα raid.
Θα κάνουμε κάπου κάνα raid και θα έχουμε live Hitman σε... Live Hitman σε μία ώρα με τον Hitman. Θα μπω να τον βοηθήσω και να τον υποστηρίξω. Λοιπόν, αλλά τι θα κάνω. Θα κάνω ένα raid. Πού να κάνω raid. Θα κάνω raid on One Deluxe. Για πάμε εκεί. Raid One Deluxe. Και τα λέμε παιδιά σε μία ώρα. Πέμε Τέντεν! Ευχαριστώ όλους. Πέμε Τέντεν! Είστε οι καλύτεροι όλοι.